Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας εδώ στο Prime Time της Crete TV σε ώρα αιχμής και βεβαίως η επόμενη ημέρα των εκλογών. Είμαστε στην 8η Ιουλίου 2019 και έχουμε μία δεδομένη λαϊκή ετοιμιγορία, έναν πρωθυπουργό που έχει ορκιστεί και μία κυβέρνηση που ορκίζεται αύριο, αφού βεβαίως ανακοινώθηκε σήμερα περίπου στις 7 το βράδυ. Η επόμενη μέρα πάντοτε δημοσιογραφικά έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί οι καλεσμένοι στα πάνελ έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν χωρίς το άγχος της σταυροδοσίας, καθώς πλέον η λαϊκή ετοιμιγορία είναι δεδομένη. Θα κάνετε λίγο υπομονή μέχρι να σας παρουσιάσω τους εκλεκτούς καλεσμένους, γιατί απόψε εδώ στην Crete TV την τιμητική της έχει η λαϊκή ετοιμιγορία. Και η λαϊκή ετοιμιγορία με τη δύναμη της δημοκρατίας έχουν πάντοτε αυτήν τη δυνατότητα να αλλάζουν τα δεδομένα στους χάρτες της πατρίδας μας. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς διαμορφώνεται αυτή η λαϊκή ετοιμιγορία της 7ης Ιουλίου μέσα από τους χάρτες. Και ακριβώς δίπλα μου είναι το αποτέλεσμα, η λαϊκή ετοιμιγορία των ευρωεκλογών. Στη μέση είναι ο χάρτης με βάση τον χρωματισμό από τις χθεσινές εθνικές εκλογές και βεβαίως εδώ βλέπουμε τις εθνικές κάλπες του 2015. Τι έχει αλλάξει? Έχει αλλάξει το χρώμα. Να σας υπενθυμίσω ότι το 2015 ήταν η εκλογική αναμέτρηση η δεύτερη μετά αυτή του Ιανουαρίου με τον ΣΥΡΙΖΑ να κερδίζει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων και βεβαίως να προχωρά σε αυτή την τετραετία που έχουμε αφήσει πίσω μας. Στη μέση έχουμε τη χθεσινή λαϊκή ετοιμιγορία. Και τι κρατάμε από τη χθεσινή λαϊκή ετοιμιγορία? Ότι έχουμε μία καθαρή νίκη της Νέας Δημοκρατίας με 8 μονάδες από τον ΣΥΡΙΖΑ, όμως και κάποιες σταθερές. Ποιες είναι αυτές οι σταθερές? Η Κρήτη είναι η περιφέρεια που χαρακτηρίζεται ως το δυνατό κάστρο του ΣΥΡΙΖΑ, με ένα ποσοστό 8 μονάδων διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε την περιοχή της Δυτικής Ελλάδος, την Αχαΐα, την Πάτρα δηλαδή, την Άρτα, ιδιαίτερη πατρίδα του Αλέξη Τσίπρα, και την Ξάνθη. Όλη η υπόλοιπη χώρα έχει χρωματιστεί στη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας. Και ακριβώς εδώ είναι η λαϊκή ετοιμιγορία των ευρωεκλογών. Δεν έχει αλλάξει σημαντικά ο χάρτης, όμως εδώ αποτυπώνεται και αυτό που λέμε καμιά φορά ψήφος διαμαρτυρίας. Στις ευρωεκλογές του Μαΐου η Κρήτη είχε βαφτεί με τα χρώματα της Νέας Δημοκρατίας στο Ρέθυμνο και το Λασίθι. Όμως στη συσπηρωμένη ψήφο των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ η Κρήτη επανέρχεται, με τον ΣΥΡΙΖΑ να λέει σήμερα ότι την ιδιαίτερη πατρίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη την έχει στην δική του δυναμική. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις εκλογές η Κρήτη έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο και στο κομμάτι της πολιτικής ανάλυσης. Πάμε να δούμε τον επόμενο πίνακα. Βλέπουμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται η δυναμική των κομμάτων στη Νέα Βουλή. 39,85% κερδίζει η Νέα Δημοκρατία, 31,53% ο ΣΥΡΙΖΑ, 8,10% το Κίνημα Αλλαγής, 5,30% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 3,70% για την νεοεισερχόμενη ελληνική λύση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και 3,44% για το Μέρα 25. Θα δούμε και τον επόμενο πίνακα που έχει συγκριτικά στοιχεία. Καταρχήν, βλέπουμε πώς χρωματίζεται πλέον το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Οι 158 έδρες της Νέας Δημοκρατίας, οι 86 του ΣΥΡΙΖΑ, οι 22 του Κινήματος Αλλαγής, οι 15 του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, οι 10 από την Ελληνική Λύση και οι 9 από το Μέρα 25. Έτσι διαμορφώνονται πλέον οι θέσεις των παρατάξεων μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, μέσα από τα εντυπωσιακά γραφικά του Τμήματος Γραφικών. Και πάμε να δούμε τον επόμενο πίνακα για να θέσουμε και τις βάσεις της συζήτησης. Είναι τα συγκριτικά δεδομένα των τριών εκλογικών αναμετρήσεων, οι εκλογές του 2019 και μιλάμε για τις χθεσινές εκλογές, οι ευρωεκλογές του Μαΐου και οι εκλογές του 2015. Τι κρατάμε με βάση το χθεσινό αποτέλεσμα? Την Χρυσή Αυγή εκτός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, την Ένωση Κεντρών εκτός του Ελληνικού Κοινοβουλίου και δύο νέα κόμματα πλέον συμπληρώνουν την εξακομματική Βουλή. Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη και η Ελληνική Λύση του κυρίου Βελόπουλου. Οι κύριοι Μητσοτάκης, Τσίπρας, Γεννηματά και Κουτσούμπας είναι οι τέσσερις πολιτικοί αρχηγοί που εκπροσωπούν τέσσερα κόμματα που έχουν αυτήν την διαχρονική πορεία μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτή είναι η δική μας λαϊκή ετοιμιγορία. Αυτή είναι και η δύναμη της δημοκρατίας. Δεν θα πούμε στη διαδικασία να αναφερθούμε στην
νέα κυβέρνηση, καθώς προηγήθηκε το κεντρικό δελτίο με τα αναλυτικά ρεπορτάζ. Να πούμε όμως ότι έχουμε 4 Κρήτες βουλευτές στο νέο κυβερνητικό σχήμα: τον κύριο Αβγενάκη από το Ηράκλειο, τον κύριο Διγαλάκη από τα Χανιά, τον κύριο Πλακιωτάκη από την Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου και τον κύριο Κεφαλογιάννη από την Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου. Σήμερα στο πάνελ της εκπομπής έχουμε και βουλευτές που θα βρεθούν στα έδρανα της Βουλής για πρώτη φορά. Μαζί μας εδώ, στο στούντιο της εκπομπής Ώρα Εχμής, ο υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στο Ηράκλειο, Γιώργος Ματαλιωτάκης, και βρέθηκε και για αρκετή ώρα να είναι βουλευτής, όταν πλέον η Νέα Δημοκρατία στην αρχή της εκλογικής βραδιάς φαινόταν ότι κέρδιζε 4 έδρες στο Ηράκλειο για να καταλήξει τελικά σε 2 με βάση την δεύτερη και τρίτη κατανομή. Κύριε Ματαλιωτάκη, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα, να είστε καλά. Ακριβώς δίπλα σας κάθεται ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο πλέον βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Μαμουλάκη. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας και θα σας πω 2 στοιχεία. Ο κύριος Μαμουλάκης είναι ο πρώτος εσταυρούς βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σε ολόκληρη την περιφέρεια Κρήτης και είναι και στην πρώτη δεκάδα όσον αφορά τους αριθμούς των σταυρών σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Για πρώτη φορά μπαίνει λοιπόν στο ελληνικό κοινοβούλιο με μια πολύ σημαντική δυναμική. Είναι αξιοσημείωτο αυτό. Πάμε στον βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Βασίλη Κεγκέρογλου. Κύριε Κεγκέρογλου, καλή επιτυχία και σε εσάς. Να πούμε όμως, γιατί μας αρέσει η εκλογική ιστορία, ότι ο κύριος Γεγκέρογλου έχει ένα ρεκόρ που πολύ δύσκολα θα κατακτήσει βουλευτής στην Κρήτη. Θυμάμαι αυτές τις 44.000 σταυρούς, κύριε Κεγκέρογλου. Είναι αυτά τα λεγόμενα εκλογικά ρεκόρ που μένουν στην ιστορία των εκλογών. 2009. Δίπλα σας ο υποψήφιος βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Μιχάλης Σφακιανάκης. Καλώς ορίσατε, κύριε Σφακιανάκη. Συγχαρητήρια στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που κρατάει την έδρα του στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου με τον κύριο Συντιχάκη. Και μάλιστα είναι και η μοναδική έδρα που διαθέτει στην Κρήτη. Άρα, ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο Ηράκλειο ουσιαστικά είναι και ο εκπρόσωπος της Κρήτης όσον αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αυτή την αίσθηση έχουμε κι εμείς. Πάμε τώρα στον κύριο Γιώργο Λογιάδη, ο οποίος είναι ο νέος βουλευτής του Μέρα 25 στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου. Κύριε Λογιάδη, καλή δύναμη, καλή επιτυχία και σε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου επικεφαλής του Μέρα 25 ήταν ο κύριος Βαρουφάκης, όμως τελικά την έδρα την καταλαμβάνετε εσείς, γιατί ο κύριος Βαρουφάκης θα κρατήσει την έδρα στην περιφέρεια του Πειραιά, δεν κάνω λάθος. Όχι, θα κρατήσει την έδρα στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Πρώτη Θεσσαλονίκη. Στην πρώτη Θεσσαλονίκη, λοιπόν. Άρα η έδρα πηγαίνει δικαιωματικά στον κύριο Λογιάδη, που είναι ο πρώτος εσταυρούς υποψήφιος βουλευτής με το Μέρα 25. Να πούμε ότι το Μέρα 25, πέρα από την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, στην ελληνική περιφέρεια έχει εκπρόσωπο μόνο στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου, και αυτός είναι ο κύριος Λογιάδης. Μαζί μας και ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο κύριος Δημήτρης Ξενάκης, για τις σημαντικές πάντα αναλύσεις σε εκλογικές βραδιές. Καλησπέρα σας, κύριε Ξενάκη. Καλησπέρα, και θα ξεκινήσω με εσάς, γιατί πάντοτε η ανάλυση την επόμενη ημέρα έχει μία ιδιαίτερη βαρύτητα. Και θα σας ρωτήσω, είναι μία νίκη της Νέας Δημοκρατίας, είναι μία νίκη της Νέας Δημοκρατίας γιατί αρκετοί ψηφοφόροι ήθελαν να τιμωρήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, ξεκάθαρα πρόκειται για μια νίκη της Νέας Δημοκρατίας με ένα πολύ ψηλό ποσοστό. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία ανακτά τα ποσοστά προκρίσης και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Θα έλεγα ότι σε μεγάλο βαθμό πιστώνεται και στον ίδιο τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης πλέον κυβέρνησης, τον κύριο Μητσοτάκη. Από εκεί και μετά όμως υπήρξε πολύ μεγάλη μείωση, ο οποίος ήταν ένας στρατηγικός στόχος για τη Νέα Δημοκρατία, του ποσοστού του ΣΥΡΙΖΑ, και με αυτήν την έννοια δεν μπορούμε να πούμε ότι υπέστη μεγάλη ήττα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, αρκετοί αναλυτές μιλάνε για μια παγίωση του χώρου αυτού, για μια, αν θέλετε, παγίωση στον χώρο της κεντροαριστεράς και μια ηγεμονία η οποία φαίνεται να δημιουργείται για τον ΣΥΡΙΖΑ με ένα αρκετά υψηλό ποσοστό, το οποίο θα επιτρέψει και μια, αν θέλετε, πιο ζωηρή αντιπολίτευση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι και η Νέα Δημοκρατία κέρδισε και το ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ,
δεν έχασε, εν πάση περιπτώσει, με τους όρους τους οποίους πολλοί αναλυτές το βάζουν. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει όμως μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, που είναι η πρώτη αυτοδύναμη κυβέρνηση στην εποχή των μνημονίων, και αυτό είναι αξιοσημείωτο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι, και για την μεταρρυθμιστική ατζέντα της χώρας, αλλά και για την αντιπολίτευση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κύριε Ματαλιωτάκη, 8 μονάδες και κάτι διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όμως ήδη στην επόμενη μέρα, το ακούσαμε και με τοποθετήσεις εκλεκτών καλεσμένων χθες το βράδυ στην Μαραθώνια εκλογική νύχτα της Crete TV, υπάρχει αυτή η διπλή ανάλυση. Καταρχήν, έχουμε ξεκάθαρα δύο πολύ σημαντικούς πόλους στην κεντρική πολιτική σκηνή, τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κάποιος να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπέστη συντριβή, αν δούμε τα στοιχεία όπως τα είδαμε και νωρίτερα του 2015 και των ευρωεκλογών. Όμως κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την καθαρή αυτοδύναμη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Με λίγα λόγια, επειδή εσείς οι πολιτικοί αρέσκεστε στο να δίνετε τις πολιτικές αναλύσεις, νομίζω ότι ικανοποιημένοι είναι και οι δύο. Από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, θα πάω στην πορεία και στον κύριο Γκεγκέρογλου, αλλά και στους υπόλοιπους καλεσμένους για να ζητήσουμε την εξήγηση. Σίγουρα είμαστε ικανοποιημένοι, κύριε Δασκαλάκη, γιατί ο ελληνικός λαός επιβραβεύει το πρόγραμμα που τόσο πολύ φαίνεται να θέλει να εφαρμόσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το πρόγραμμα που είχε αναγγείλει τις προηγούμενες μέρες με κάθε λεπτομέρεια και φαίνεται να επιβραβεύει με την εμπιστοσύνη που δείχνει και από τις ευρωεκλογές, συνεχίζοντας όμως και σήμερα, να δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και αυτοδύναμη κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία. Ζητά λοιπόν από τη χώρα, ζητά από τον Πρωθυπουργό να βάλει τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης, να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος μέσα όμως από τις δικές μας δυνάμεις, μέσα από την ανάπτυξη, και να αφήσουμε το διχασμό των δύο κόσμων, του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, στο παρελθόν. Mm-hmm. Να παντρέψουμε αυτούς τους δύο κόσμους, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, έχοντας κοντά και αρρωγό το δημόσιο τομέα στον ιδιωτικό, και να πορευτούμε με αυτή τη λογική. Αυτό λοιπόν μας έδωσε και την αυτοδυναμία, η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, η απελευθέρωση του Έλληνα να μπορεί να επενδύει τα χρήματά του, να τα διαχειρίζεται όπως ο ίδιος θέλει και να μην τα παίρνει η φορολογία, να μην του παίρνει πολύ περισσότερα από όσα μπορεί να δώσει. Γι' αυτό επιβραβεύτηκε η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη όμως, ένας στους τρεις Έλληνες επιβραβεύει περίπου και την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Το στοίχημα λοιπόν για την αυριανή, για τη σημερινή κυβέρνηση, είναι αν θα μπορέσει να συνεργαστεί, να συνεργαστούν οι πολίτες, να έρθουν αυτοί οι δύο κόσμοι πιο κοντά, να δούμε πώς η επιδοματική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έρθει πιο κοντά στη δικιά μας προσέγγιση των θεμάτων, δηλαδή ο ιδιωτικός τομέας, οι Έλληνες, τα νοικοκυριά, η μεσαία τάξη, η μειωμένη φορολογία, πώς μπορούμε να φέρουμε κοντά αυτούς τους δύο κόσμους, και εκεί ζητάμε, αν θέλετε, και την κατανόηση και τη σύνεση από τον ελληνικό λαό να μας αφήσει να ξετυλίξουμε το πρόγραμμά μας και να το υλοποιήσουμε. Θα επιστρέψω σε εσάς, αλλά θέλω μια γρήγορη τοποθέτηση από το σύνολο των καλεσμένων. Κύριε Μαμουλάκη, φαντάζομαι ότι είναι μια ημέρα χαράς για εσάς. Μια προεκλογική περίοδος που σας βάζει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Είστε και ο άνθρωπος που απασχόλησε αρκετά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε επίπεδο Κρήτης λίγο πριν την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων. Είχε συμβεί αυτό, το να ανακοινώνεται ένα ψηφοδέλτιο χωρίς το όνομά σας, λίγο μετά να ανακοινώνεται το όνομά σας και σήμερα να είστε ο πρώτος σταυρούς βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Πείσμωσαν οι φίλοι του κόμματος, υπήρξε ένα παρασκήνιο. Για το παρασκήνιο έχουμε μιλήσει μαζί και ραδιοφωνικά στον 984 και θα κρατήσω μία φράση. Σας ρώτησα αν είναι περασμένα και ξεχασμένα. Μου είχατε απαντήσει στον 984, περασμένα ναι, ξεχασμένα όχι. Όμως σήμερα έχετε μαζί σας πάνω από 22.000 ανθρώπους που σας στήριξαν. Αυτό σας βοηθάει να ξεχάσετε? Καταρχάς είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη και ένα μεγάλο φορτίο, αν θέλετε, αυτή η στήριξη, η πολύ μεγάλη στήριξη των Ηρακλειωτών, των πολιτών του νομού Ηρακλείου, στο πρόσωπό μου. Και αυτό νομίζω είναι το μεγάλο ζήτημα και για μένα προσωπικά, αλλά και για το σύνολο της παράταξης την επόμενη μέρα. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί παρά να μπει στο τραπέζι με ένα, έτσι, αν θέλετε, ξεκάθαρο τρόπο. Τώρα, για το τι έχει λάβει η χώρα στο παρελθόν, νομίζω ότι πιστεύω ότι ο γέγονε γέγονε, και ότι οφείλουμε τώρα να δούμε την επόμενη μέρα με την καλύτερη δυνατή προοπτική για το καλό του τόπου και πάντα σε λογική συνένεση, που είναι
καθοριστική σημασία, αν θέλετε, για την επόμενη μέρα. Να υποθέσω λοιπόν ότι από τα λεγόμενά σας το αφήνετε στην άκρη και βλέπετε μπροστά. Ναι, ναι, ξεκάθαρα, ναι. Δεν νομίζω ότι χωράει, δεν υπάρχει χώρος ουσιαστικά για εσωστρέφεια, για περαιτέρω εσωστρέφεια. Τα ζητήματα και τα προβλήματα είναι τόσα πολλά. Θα έλεγα καταιγιστικά θα τα ξεδιπλωθούν το επόμενο διάστημα. Έχουν ένα πολύ έτσι, θερμό θέρος από πολλές απόψεις. Από ό,τι πληροφορούμε, το κοινοβούλιο θα παραμείνει ανοιχτό γιατί τα νομοθετήματα τα οποία πρόκειται να έρθουν είναι αρκετά και θα έλεγα και ετερόκλητα σε διάφορους τομείς. Οπότε οφείλουμε έτσι να μελετήσουμε κατάλληλα και να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων που επιβάλλουν οι συνθήκες. Κύριε Γεγέρογλου, στην αρχή της εκλογικής νύχτας υπήρχε ένας σχετικός προβληματισμός στα στελέχη του κινήματος αλλαγής. Το κλείσιμο όμως αυτής έδωσε μία ανωδική τάση, ένα ποσοστό 8,2%, σε καμία περίπτωση δεν είναι ένα ποσοστό αμεληταίο. Είστε μία σταθερή τρίτη δύναμη πλέον στη χώρα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι πλέον τίθεται η βάση και για την περαιτέρω ανωδική πορεία του Κινάλ. Να αξιοποιήσω, κύριε Δασκαλάκη, την ευκαιρία και να ευχαριστήσω όλους τους συμπολίτες μας που στήριξαν το κίνημα αλλαγής και εμένα προσωπικά αλλά και τους άλλους συναδέλφους υποψήφιους στο ψηφοδέλτιό μας και βέβαια όλους όσους πήγαν και ψήφισαν ανεξάρτητα από την επιλογή. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό και καλούμε και αυτούς που τώρα δεν το έπραξαν και έμειναν στην αποχή την επόμενη φορά να το σκεφτούν. Η χειρότερη επιλογή αφού συμμετέχεις είναι καλύτερη από την αποχή. Αυτό είναι δεδομένο πλέον. Και να έρθω στην ερώτησή σας. Κοιτάξτε, εμείς πληρώσαμε το τίμημα της κρίσης δυσανάλογα με τις ευθύνες μας. Αυτό έχει αποτυπωθεί πλέον. Όλοι οι πολίτες γνωρίζουν και τις ευθύνες κομμάτων και προσώπων, αλλά και το τι έχει γίνει και γιατί η κρίση και μάκρυνε και ακρίβηνε για τους πολίτες που συνεχίζουν να πληρώνουν το μάρμαρο. Το 2015, το Γενάρη, το ΠΑΣΟΚ πήρε το χαμηλότερο ιστορικό ποσοστό 4,3%. Από εκεί και πέρα, με τις προσπάθειες που κάναμε, έχουμε διπλασιάσει αυτό το ποσοστό μέσα στο προηγούμενο διάστημα. Η Φόφη Γεννηματά πήρε πρωτοβουλίες για την ανασυγκρότηση της παράταξης. Τα ποσοστά θα ήταν πολύ καλύτερα εάν οι πρωτοβουλίες που πήρε για τη δημιουργία του κινήματος αλλαγής δεν είχαν ρυψάσπιδες. Δεν είχαν υπάρξει αυτοί οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εκτίμησαν ότι μπορούσαν καλύτερα εκτός και φάνηκε βεβαίως ότι αυτό υπονόμευσε την προσπάθεια. Μπορούμε λοιπόν σήμερα με αισιοδοξία να δούμε την επόμενη μέρα γιατί σταθερά εμείς θα συμβάλλουμε και στην αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων της χώρας με εθνική συνεννόηση, αλλά ταυτόχρονα θα επιδιώξουμε λύσεις για τα συσσωρευμένα προβλήματα της κοινωνίας. Να σας πω για την ιστορία ότι το υψηλότερο ποσοστό του κινήματος αλλαγής σημειώθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου 15,1%. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Με την επιστροφή θα δώσω το λόγο στον κύριο Μιχάλη Σφακιανάκη και τον κύριο Λογιάδη. Και βεβαίως μείνετε συντονισμένοι γιατί θα δούμε με έναν διαφορετικό τρόπο τι ακριβώς αποφάσισαν οι κριτικοί μέσα από τις δικές μας κάλπες εδώ στους 4 νομούς της Κρήτης. Λοιπόν, είμαστε 10:30 εδώ ζωντανά σε ώρα αιχμής, η επόμενη μέρα των εκλογών. Μείνετε συντονισμένοι γιατί πέρα από τις εξαιρετικές τοποθετήσεις των καλεσμένων μας βλέπουμε και το πώς διαμορφώνεται η νέα δυναμική όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Κρήτη και αναδύουμε, θα τα δούμε στην πορεία όλα. Θα πάω όμως στον υποψήφιο βουλευτή με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Σφακιανάκη. Κύριε Σφακιανάκη, υπάρχει αυτή η σταθερότητα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή και την χθεσινό βράδυνη δήλωση του Γενικού Γραμματέα. Είμαστε εδώ, θα είμαστε εδώ, ακόμα και αν η φωνή μας ενοχλεί. Θέλω το σχολείο σας. Κοιτάξτε, φαίνεται ότι υπάρχει μία κόντρα στα ευρωπαϊκά δεδομένα σταθερότητα του ΚΚΕ και αν θέλετε μια επιβράβευση με αυτόν τον τρόπο και των αγώνων του και των προσπαθειών που έχει κάνει μέχρι σήμερα. Φαίνεται επίσης ότι στα εκβιαστικά διλήμματα οι δυνάμεις διατηρήθηκαν και ανανεούμενες. Πράγμα πολύ σημαντικό γιατί πάλι το λαού περισσότερο και των κομμουνιστών μέσα στο λαό για τα δικαιώματά του.
Είμαστε σίγουροι ότι αυτή η καταγραφή δύναμης του ΚΚΕ, η διατήρηση των βουλευτικών εδρών, η παραμονή της βουλευτικής έδρας του κόμματος στην Κρήτη θα βοηθήσει. Θα βοηθήσει δηλαδή στους λαϊκούς αγώνες, αυτούς που βλέπουμε να θεμελιώνονται και να ξεδιπλώνονται σιγά σιγά, θα ενταθούν από ό,τι φαίνεται, διότι από σταθερή θέση, από θέση ενισχυμένη, θα ακούγεται η φωνή μας. Ξέρετε τώρα ποιο είναι το μαγικό, επειδή σας βλέπω δίπλα με τον κύριο Λογιάδη. Μάλιστα. Και βλέπω και τον κύριο Ματαλιωτάκη. Μάλιστα. Όταν κέρδισε το Μέρα 25 χθες το βράδυ την έδρα, φεύγει μια έδρα από τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Μένει εκτός ο κύριος Πασπάτης. Λίγο αργότερα, στην τρίτη κατανομή, φεύγει μια έδρα επίσης από τη Νέα Δημοκρατία, με τον ντόμινο αυτού του εκλογικού νόμου, και πηγαίνει στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Άρα, με την έδρα του δικού σας κόμματος, χάνει την έδρα μέσα από τα χέρια του ο κύριος Ματαλιωτάκης, που ήταν στην τέταρτη θέση του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αυτή η δυναμική του εκλογικού νόμου. Δεν που προκαλεί τη χαρμολύπη ανάμεσα στις παρατάξεις. Δεν είναι δυναμική αυτό. Αυτό είναι, αν θέλετε, η αλχημία του εκλογικού νόμου για να εξασφαλίζει το πρώτο κόμμα την αυτοδυναμία εις βάρος πρωτίστως του δευτέρου και το σημαντικότερο να μην εκφράζεται η πραγματική λαϊκή βούληση που θα εκφραζόταν μόνο με την απλή αναλογική. Θέλω να πιστεύω δε ότι ο κ. Ματαλιωτάκης δεν έχει κανένα παράπονο στο ΚΚΕ, γιατί ο εκλογικός νόμος έδωσε την έδρα το ΚΚΕ στο Ηράκλειο. Αυτό που θέλω να σημειώσω όμως και με βάση την προηγητή σας συζήτηση είναι ότι αφού τα φώτα των εκλογών έσβησαν και άναψαν τα φώτα της μετεκλογικής περίοδου, άλλαξε το κλίμα ως διαμαγείας. Εκεί λοιπόν που τα διλήμματα καταντούσαν στα όρια του γελίου, θυμίζοντας άλλες εποχές που δεν είδαμε βαμμένα καφενεία, αλλά είδαμε εκφράσεις του στυλ δεξιά, μωρέ, είδαμε τώρα ότι συνένεση. Συνένεση εδώ, συνένεση εκεί, συνένεση παραπέρα, συνένεση στο τρίτο. Δηλαδή, συνένεση σε τι? Συνένεση στη συνέχιση της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής, στην ίδια κατεύθυνση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών και, αν θέλετε, με το λαό στον καναπέ και αύριο μεθαύριο στο γύψο. Διότι σήμερα, παραδείγματος χάρη, βγήκε μια κυβέρνηση. Τι φιγουράρει στην κυβέρνηση πρώτο? Εγώ δεν εξετάζω τη σεβνότητα του κ. Ευγενάκη που έγινε υφυπουργός αθλητισμού, αν και είναι κρίσιμο υπουργείο γιατί έχει λεφτά. Αλλά εξετάζω την παρουσία δύο στελεχών του Πασόκ μέσα στην κυβέρνηση αυτή της δεξιάς, οι οποίοι προφανώς βρήκαν το έδαφος έτοιμο καλλιεργημένο από το ΣΥΡΙΖΑ και θα συνεχίσουν την πολιτική των προκατόχων τους και των προσφάτων και των παλαιότερων. Θα τα δείξει η ζωή και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε πολλούς κοψοχέριδες στις επόμενες εκλογές. Θα επιστρέψω σε εσάς. Καταρχήν, επειδή πάντοτε σε μία ημέρα που είναι η επόμενη των εκλογών, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μέσα από τη δύναμη των αριθμών να μεταφέρουμε και κάποια στιγμή με φάση τη δική μας λαϊκή ετοιμιγορία. Και στο κίνημα αλλαγής υπάρχει μία πολύ σημαντική κριτική πρωτιά. Και επειδή είναι εδώ, οφείλω να αναφέρω, ο κύριος Γκεγκέρογλου είναι ο πρώτος σε σταυρούς βουλευτής σε ολόκληρη την Ελλάδα όσον αφορά το κίνημα αλλαγής. Νομίζω ότι αυτό, κύριε Γκεγκέρογλου, είναι και ένα δυνατό όπλο στα χέρια σας και για τον ρόλο σας στο μέλλον μέσα στο κίνημα αλλαγής. Σωστό. Επειδή αναφέρθηκε όμως ο κύριος Σενιάνης, αν θέλετε να πω μια κουβέντα. Θα ήθελα να πάμε στον κύριο Λογιάδη για να κάνει την πρώτη τοποθέτηση, που δεν έχει μιλήσει ακόμα. Λοιπόν, κύριε Λογιάδη, θα σας γυρίσω αρκετές ημέρες πίσω, γιατί είχαμε τη χαρά να κάνουμε την πρώτη τηλεοπτική εμφάνισή σας εδώ στην ίδια εκπομπή την ώρα εχμής πριν περίπου από ένα μήνα. Λίγο πριν ξεκινήσει επίσημα η προεκλογική περίοδος. Έχει ήδη κλείσει η προεκλογική περίοδος, έχουν κλείσει οι κάλπες, είναι δεδομένο το εκλογικό αποτέλεσμα και θέλω να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά. Όταν ξεκινούσατε αυτό τον αγώνα στο πλευρό του Γιάννη Βαρουφάκη, πιστεύατε ότι θα μπορούσε σήμερα να είστε ο βουλευτής του Μέρα 25 στο Ηράκλειο? Πρώτα απ' όλα, κύριε Δασκαλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα αυτούς που μας ψήφισαν και αυτούς που δεν μας ψήφισαν. Αλλά να ευχαριστήσω και εσάς προσωπικά και την Κρήτη TV για τη δυνατότητα που μας δώσατε να μας ακούσουν οι Έλληνες, μια καινούργια παράταξη, διότι μέχρι τότε δεν είχαμε ακουστεί καθόλου σε όλη την Ελλάδα. Υπήρχε μια αντίδραση ως προς το πρόσωπο του Γιάννη και δεν εμφανιζόταν σε κανάλια όπως στο παρελθόν. Πάντως οφείλουμε να πούμε, και το έχω ξαναπεί, ότι ήμασταν από τα λίγα τηλεοπτικά δίκτυα που ταξίδεψαν στο Στρασβούργο στην επίσημη παρουσίαση
του Μέρα 25 στην Ευρώπη. Είχα βρεθεί εγώ συγκεκριμένα από την Κρήτη TV. Τότε με τον κύριο Βαρουφάκη και την κυρία Σακοράφα. Άρα από την Κρήτη δεν έχετε. Από την Κρήτη δεν έχετε παράπονο. Γι' αυτό και ευχαριστούμε για ένα παραπάνω. Και πρέπει να το αναφέρουμε αυτό το πράγμα. Όταν ξεκινούσαμε λοιπόν τώρα τον αγώνα, δεν ήταν θέμα καρέκλας. Δεν ήταν θέμα να γίνομαι προσωπικά βουλευτής. Αυτό που μας ενδιέφερε όλους μαζί ήταν να αναδείξουμε μία νέα φωνή στην Ευρώπη και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Να μην ξεχάσουμε ότι το Μέρα 25 κομμάτι του πανευρωπαϊκού αυτού κινήματος σε ευρωεκλογές, να το πούμε έτσι, που έχουν συνέχεια οι ελληνικές εκλογές, οι εθνικές εκλογές, ουσιαστικά ο Γιάννης Βαρουφάκης, σαν μόνος Ευρωπαίος πολίτης, έτρεχε σε όλη την Ευρώπη να οργανώσει ένα πανευρωπαϊκό μέτωπο, μια πανευρωπαϊκή παράταξη. Αυτό στήχησε σε χρόνο και εδώ πέρα στην Ελλάδα, διότι για 49 εν τέλει σταυρούς δεν εκλέξαμε Ευρωβουλευτή. Όπως επίσης στήχησε και για να γνωρίσουμε τα περαιτέρω του Μέρα 25 στην Ελλάδα, διότι ο Γιάννης Βαρουφάκης τόσο καιρό ήταν στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, και ήταν πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα μεταξύ των ευρωεκλογών και των εθνικών εκλογών. Προσωπικά και πιστεύω και σαν μέρα, ο Γιάννης Βαρουφάκης έλεγε με 3,01 είμαι ευχαριστημένος. Απλά να υπάρχει ένα κεράκι, μια καινούργια φωνή μέσα στη Βουλή. Θεωρώ ότι εγώ προσωπικά δεν είμαι ευχαριστημένος, διότι θεωρώ ότι μπορούσαμε να είχαμε ένα ακόμη μεγαλύτερο αποτέλεσμα και στην Κρήτη και πανελλαδικά. Παρ' όλα αυτά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που θα αντιπροσωπεύσω το όνομά μας εδώ πέρα, το Ηράκλειο και την Κρήτη βέβαια. Εγώ θα τολμήσω να πω ότι θα εκπροσωπήσετε την ελληνική περιφέρεια, γιατί το Μέρα 25 πέρα από την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, από τις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες της ελληνικής περιφέρειας, έχει βουλευτεί μόνο στο Ηράκλειο. Ναι, αυτό βεβαίως, αλλά πρωτίστως είναι η Κρήτη και το Ηράκλειο για μένα. Ασφαλώς και οι άλλες περιφέρειες έχουν τα δικά τους θέματα, τα οποία πρέπει τώρα να, πρέπει να ενημερωθούμε και να τα συζητήσουμε. Διότι, ας πούμε, τα γεωργικά μας προϊόντα, ο πρωτογενής τομέας, άλλα τα γεωργικά προϊόντα της Κρήτης με το ελαιόλαδο και άλλα της Βορείου Ελλάδος. Θα πάμε στην πορεία σε αυτό. Θέλω να έρθω σε εσάς, κύριε Ξενάκη. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV, σε μια συνέντευξή του, ο κύριος Αβγενάκης είπε ότι πλέον στη χώρα διαμορφώνονται δύο επί της ουσίας πόλοι. Ένας είναι ο πόλος της Νέας Δημοκρατίας και άλλος είναι ο πόλος του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείτε ότι μπαίνουμε πλέον σε μια φάση που από εδώ και πέρα ο δικοματισμός θα ενισχύεται όλο και περισσότερο, ή είναι μια τυχαία συγκυρία λόγω των σκληρών πολιτικών των προηγούμενων ετών, γιατί είναι και λίγο σχήμα οξύμορο. Κόμματα που διαχειρίστηκαν σε δύσκολες εποχές τις τύχες της πατρίδας και δεν θα το κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλο, γονάτισαν τους Έλληνες, αυτή τη στιγμή να είναι ενισχυμένα, να δημιουργούν έναν ισχυρό δικοματισμό. Πράγματι, είναι το αποτέλεσμα τέτοιο το οποίο μας οδηγεί σε τέτοια συμπεράσματα, δηλαδή συμπεράσματα ότι επιστρέφουμε στην εποχή του διπολισμού, στην προ-μνημονιακή περίοδο. Και αυτό δεν έγινε τυχαία. Νομίζω ότι ξεπεράστηκε το δίπολο μνημόνιο-αντιμνημόνιο που χαρακτήριζε τη χώρα και την εκλογική αντιπαράθεση τα τελευταία 10 χρόνια. Ξεπεράστηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας κυβερνητικής θητείας, όπου και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ πέρασε και αυτό ένα μνημόνιο. Άρα το μνημόνιο σε μεγάλο βαθμό έγινε μια κανονικότητα που πια όλες οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις της χώρας κατά κάποιο τρόπο υιοθέτησαν. Με αυτήν την έννοια έχουμε την επάνωδο του διπολισμού, όχι όμως με τους όρους τους οποίους τους είχαμε πριν το 2009. Αν μπορούσαμε να μιλήσουμε για έναν ατελή διπολισμό, ο οποίος υπήρχε μέχρι το 2009, πια η επιστροφή του φαίνεται να μην είναι τόσο ισορροπημένη, με την έννοια ότι τα δύο κόμματα, τα δύο κυρίαρχα κόμματα, οι κομματικοί σχηματισμοί, το ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση τα αποτελέσματα, δεν συγκεντρώνουν τα ποσοστά τα οποία συγκέντρωναν έτσι παλιότερα το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, που ξεπερνούσαν και το 80%. Κατά κάποιο παράδοξο τρόπο πάντως, η δημιουργία νέων πολιτικών χώρων στη διάρκεια των ετών των μνημονιακών, να το πω έτσι, δεν ευδοκίμησαν αυτοί οι χώροι. Είδαμε πάρα πολλούς χώρους να εξαφανίζονται, να δημιουργούνται δηλαδή και να εξαφανίζονται στη συνέχεια.
Ενώ τα δύο κόμματα τα οποία προέκυψαν από αυτή τη διαδικασία και που μάλιστα μπήκαν και στη Βουλή, έτσι, το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη και η Ελληνική Λύση, δεν είναι αντιμνημονιακά κόμματα. Έτσι. Αν σε κάποιο βαθμό ενδεχομένως ο κύριος Βαρουφάκης εκφράζει ένα είδος ρεαλιστικής ανυπακοής, δεν τον κατατάσσει πάντως στο δίπολο μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Με αυτή την έννοια ο διπολισμός, ο οποίος επανέρχεται, είναι ένας νέο τύπου διπολισμός ανάμεσα περισσότερο σε οικονομικούς όρους, θα το έβαζα εγώ, ανάμεσα στους κρατικοδίαιτους και τους μη κρατικοδίαιτους, που εκπροσωπούνται κυρίως στη μεσαία τάξη, η οποία έγινε σε μεγάλο βαθμό μη κρατικοδίαιτη και απέναντι στον κρατικισμό. Λοιπόν, πρωτού πάμε στο δεύτερο κύκλο των τοποθετήσεων, λέω να δώσουμε χώρο και χρόνο στους αριθμούς. Θα δούμε το δεύτερο πακέτο από την ανάλυση των στοιχείων. Να ξέρετε ότι η επόμενη μέρα των εκλογών είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα για τους δημοσιογράφους, γιατί πρέπει να αναλύσουμε και να χωρίσουμε σε ομάδες τα βίντεο και τις κάρτες που πρέπει να παρουσιαστούν σε εσάς, γιατί αυτή είναι η δική σας λαϊκή ετοιμιγωρία και εμείς οφείλουμε να σας την μεταφέρουμε έτσι όπως εσείς την εκφράσατε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τη σταυροδοσία. Και στο επόμενο πακέτο, στο επόμενο μέρος, θα δούμε πώς ψήφισε η Κρήτη αναπεριοχές και αναδήμους. Πάμε όμως να δούμε τη σταυροδοσία, με τι δυναμική εκλέγονται οι βουλευτές του Ηρακλείου και των υπόλοιπων νομών. Είμαστε στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου. Μένουν δύο εκλογικά τμήματα για να ολοκληρωθεί η σταυροδοσία. Λευτέρης Αυγενάκης, 24.237 σταυροί. Μάξιμος Σενετάκης, ο δεύτερος βουλευτής στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου και 17.864 σταυροί. Ακολουθούν και βλέπετε και τους ψήφους, ο κύριος Πασπάτης, ο κύριος Ματαλιωτάκης, η κυρία Βρέτζου, ο κύριος Ροκαδάκης με 8.330 σταυρούς, η Νικολέτα Ισφακιανάκη, η συνάδελφος, με 7.893 σταυρούς, ο κύριος Τζόρτζογλου με 6.869, ο κύριος Στρατάκης με 5.023, η κυρία Σημεάκη με 2.379 και η κυρία Τσαντιράκη με 1.819 σταυρούς. Αυτό είναι το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε τώρα στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Στην πρώτη θέση ο κύριος Μαμουλάκης με 23.072 σταυρούς και ακολουθούν ο κύριος Βαρδάκης με 20.135 και ο κύριος Ιγουμενίδης με 15.896. Στην τέταρτη θέση ο κύριος Δανέλης και ακολουθούν οι κύριοι Μπόκος, Μιχελογιαννάκης, ο κύριος Αλιφιεράκης, η κυρία Δουλγεράκη, η κυρία Αυγουστάκη, η κυρία Καμπουράκη και η κυρία Λενακάκη. Πάμε τώρα στο κίνημα αλλαγής. Η Φόφη Γεννηματά επικεφαλής, όμως βουλευτής, εκλέγεται ο κύριος Γεγκέρογλου με 10.522 σταυρούς και ακολουθούν η κυρία Βατσινά, ο κύριος Στρατάκης, ο κύριος Αρβανιτάκης, ο κύριος Μπρίμης, ο κύριος Σταθωράκης, η κυρία Χατζάκη, ο κύριος Καλουδάκης, ο κύριος Παπαδάκης και η κυρία Γιάνναρη. Πάμε να δούμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Βουλευτής ο Μανώλης Συντιχάκης με 3.431 σταυρούς και ακολουθούν οι κύριοι Γωνιανάκης, η κυρία Κοκοσάλη, η κυρία Αναστασάκη, η κυρία Σφακιανάκη, η κυρία Ανδρουλάκη με 719 σταυρούς. Κύριος Φακιανάκη. Ο κύριος Φακιανάκη, συγγνώμη. Τον έχουμε και εδώ. Εγώ το διάβασα λάθος. Είναι και η κόποση. Κύριε Φακιανάκη, είναι και η κόποση των ημερών. Ο κύριος Αλούστρος, ο κύριος Καρκαβάτσος, ο κύριος Κεπάρνης, ο κύριος Πατεράκης και η κυρία Ποθητού. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Μέρα 25. Επικεφαλής ο κύριος Βαρουφάκης, δεν κρατάει όμως την έδρα στο Ηράκλειο και βεβαίως εκλέγεται βουλευτής, ο πρώτος σε σταυρούς, ο κύριος Λογιάδης που είναι εδώ μαζί μας με 1.206 σταυρούς και ακολουθούν ο κύριος Μαραγκάκης, η κυρία Τσουκαλά, η κυρία Κατσούλη, η κυρία Μαθιουδάκη. Και πάμε τώρα στην Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων, να δούμε τα ψηφοδέλτια. Από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, τρεις οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μπακογιάννη με 16.257 σταυρούς, ο κύριος Βολουδάκης με 12.714 και ο κύριος Διγαλάκης, που έγινε και υφυπουργός, με 6.991 σταυρούς. Ακολουθούν ο κύριος Φραγκάκης, ο κύριος Κασελάκης, η κυρία Στασίνου. Και να πάμε να δούμε το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο, στο Αχανιά.
ο κύριος Πολάκης με 15.343 σταυρούς εκτός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο υπουργός ο κύριος Σταθάκης με 11.634 σταυρούς και βλέπετε πώς εξελίσσεται η σταυροδοσία και εδώ απομένουν δύο εκλογικά τμήματα για να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα όσον αφορά τους βουλευτές. Όμως οι έδρες αλλά και τα πρόσωπα που τις καταλαμβάνουν έχουν ξεκαθαριστεί. Πάμε στο κίνημα αλλαγής. Η κυρία Κουρουπάκη στην πρώτη θέση, ο κύριος Δερμανάκης, ο κύριος Μουντάκης, ο κύριος Πολιουδάκης, η κυρία Μιχελάκη και ο κύριος Σταγκουράκης. Το κοινάλ δεν εκλέγει βουλευτή στην Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων. Είμαστε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ο κύριος Κλονιζάκης στην πρώτη θέση και ακολουθούν ο κύριος Μαρινάκης, η κυρία Γαβιωτάκη, ο κύριος Ντουνιαδάκης, η κυρία Νικολοπούλου και ο κύριος Ριγανάκος. Και να πάμε να δούμε και το ψηφοδέλτιο του Μέρα 25, η κυρία Γιαννουλάκη στην πρώτη θέση, ο κύριος Φίλης, ο κύριος Καμνάκης, η κυρία Τσιχλάκη και ο κύριος Γουγάκης συμπληρώνουν το ψηφοδέλτιο του Μέρα 25. Θα πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου για να δούμε τον κύριο Κεφαλαγιάννη να καταλαμβάνει 9.752 σταυρούς, να εκλέγεται εκ νέου βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και σήμερα να έχει και υφυπουργείο. Αύριο ορκίζεται υφυπουργός μεταφορών ο κύριος Κεφαλογιάννης. Ακολουθούν η κυρία Κακλιδάκη, ο κύριος Μαλιαρός και η κυρία Σταματεράκη. Πάμε και στην Περιφερειακή μένουμε στο Ρέθυμνο για να δούμε το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ξανθός επανεκλέγεται βουλευτής με 10.038 σταυρούς και ακολουθούν ο κύριος Κλάδος, η κυρία Μαθιουδάκη και η κυρία Μανουσάκη. Πάμε να δούμε το κίνημα αλλαγής στο Ρέθυμνο. Στην πρώτη θέση ο κύριος Βαονάκης και ακολουθούν η κυρία Παπαδάκη, ο κύριος Βροντάκης και η κυρία Κοντζανάκη. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για το Ρέθυμνο, η κυρία Δακανάλη στην πρώτη θέση, ο κύριος Μανουσογιάννης, ο κύριος Ρούλιος και η κυρία Δραμητινού Ουρανού στην τέταρτη θέση. Και Μέρα 25, ο κύριος Σταταράκης και ακολουθούν η κυρία Μαραγκουδάκη και η κυρία Παναγιωτάκη. Πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου. Βουλευτής εκ νέου με τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Πλακιωτάκης, 7.961 σταυροί και βεβαίως ο κύριος Πλακιωτάκης αύριο ορκίζεται και υπουργός ναυτιλίας. Ακολουθούν η κυρία Παπαβασιλείου, η κυρία Παπακαλούση και η κυρία Λαγκονάκη. Πάμε στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Εκ νέου βουλευτής για τον νομό Λασιθίου ο κύριος Θραψανιώτης με 5.217 σταυρούς και ακολουθούν ο κύριος Πλακαντονάκης, η κυρία Σταυρακάκη και η κυρία Καζαμία. Στο κίνημα αλλαγής στην πρώτη θέση ο κύριος Κλότζας και ακολουθούν η κυρία Ψιλινάκη, η κυρία Ανδρουλάκη και ο κύριος 25. Στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ο κύριος Σημεωνίδης και ακολουθούν ο κύριος Πιλιαρώτης, η κυρία Αυδή και η κυρία Δαλαβέρου. Και πάμε να δούμε και το Μέρα 25, ο κύριος Ζωγραφάκης και η κυρία Μπουρλάκη και βλέπετε τον αριθμό των σταυρών. Και έρχομαι σε εσάς κύριε Ματαλιωτάκη. Με την σταυροδοσία και με τη νέα δυναμική θέλω λίγο να σταθούμε στην ανάλυση του αποτελέσματος στην Κρήτη και να ξεκινήσουμε με το Ηράκλειο. Φαίνεται ότι το Ηράκλειο είναι ένας εφιάλτης για τη Νέα Δημοκρατία γιατί μπορεί να αύξησε τα ποσοστά κατά σχεδόν 10 ποσοστιαίες μονάδες, όμως είστε 13 ολόκληρες μονάδες πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε δώσει ποτέ ανάλυση που οφείλεται αυτό? Και για να βοηθήσω λίγο στη συζήτηση, ήταν μια εύκολη λύση να λέμε οι πρώην ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ που έφυγαν και στηρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Μετά όμως από 4 εκλογικές αναμετρήσεις, έχει δημιουργηθεί πλέον μια συμπαγής βάση για τον ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη? Σίγουρα είναι ένα δεδομένο πια ότι στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, οι προοδευτικές δυνάμεις, οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς, υπερτερούν κατά πολύ από την κεντροδεξιά. Οι λόγοι, τουλάχιστον για μένα και στη σκέψη μου, είναι σαφείς. Αλλά δεν έχει σημασία το κάθε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που αποδίδει αυτή τη μεγάλη διαφορά σε δυναμική. Σημασία έχει η δουλειά που κάνουμε και το γεγονός ότι είναι μια σημαντική επιτυχία ότι ανεβήκατε 10 ολόκληρες μονάδες. Είναι πολύ δύσκολο νομό. Αισθανόμαστε μια ικανοποίηση ότι ανεβήκαμε στο νομό Ηρακλείου από τις ευρωεκλογές αρκετές μονάδες και έχουμε την ευθύνη, αν θέλετε. Αισθανόμαστε την ευθύνη να συνεχίσουμε να δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Μας χαροποιεί. Θεωρούμε ότι έχουμε τη δυνατότητα, έχοντας κριτικό πρωθυπουργό και αρκετά στελέχη κριτικούς στο νέο κυβερνητικό σχήμα, το οποίο θα ήθελα να τους συγχαρώ του καθένα ξεχωριστά, όπως και συγκεκριμένα
τον κύριο Αυγενάκη και τον κύριο Σενετάκη για την εκλογή τους στο νομό Ηρακλείου από την παράταξή μας. Θα πρέπει να εργαστούμε πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Με μένα, αν θέλετε, στην πρώτη γραμμή, δηλώνω πρόθυμος να προσφέρω ακόμα περισσότερα στην παράταξη, ούτως ώστε η Νέα Δημοκρατία να μειώσει ακόμα με περισσότερο τη διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από σήμερα να καταφέρουμε δημοσκοπικά να είμαστε και πρώτη δύναμη στο Ηράκλειο. Θεωρώ ότι οι κριτικοί ψηφοφόροι και οι Ηρακλειώτες δεν είναι οι λεγόμενοι χαρακτηρισμένοι βαμμένοι ψηφοφόροι, αλλά αν δουν ότι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και εντοπίσουν στοιχεία όπου καθιστούν τη Νέα Δημοκρατία μία δύναμη που θα τους εμπνεύσει περισσότερο από ό,τι σήμερα, θα την εμπιστευτούν γρήγορα και θα περάσουμε και πρώτοι στο νομό Ηρακλείου. Λοιπόν, θα κάνετε λίγο υπομονή για να πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για να ολοκληρώσουμε αυτό το κύκλο της συζήτησης. 11 ακριβώς, επιστρέψαμε εδώ σε ώρα αιχμής στην Κρήτη TV. Ώρα αιχμής στην Κρήτη TV, ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. 2810-38000 στο τηλεφωνικό κέντρο της Κρήτη TV, δασκαλάκης@κρητetv.gr το mail της εκπομπής για τη δική σας και δική μας διαδραστική επικοινωνία. Μπορείτε να μεταφέρετε τα μήνυματά σας, να θέσουμε τα ερωτήματα. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Μαμουλάκη. Έχουμε μείνει στο κομμάτι της ανάλυσης του εκλογικού αποτελέσματος σε επίπεδο Κρήτης. Όμως, αν θέλετε, να κάνετε λίγο υπομονή για να δούμε και κάποια αποτελέσματα αναδήμου πώς ψήφισε η Κρήτη. Εφόσον είναι έτοιμοι οι συνάδελφοι από τα γραφικά, μπορούμε να αρχίσουμε να βλέπουμε τις κάρτες για να βάλουμε και λίγο έτσι περισσότερο χρώμα αριθμών. Βλέπουμε λοιπόν την Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου. Με εξαίρεση τους δήμους Φεστού και του Χερσονήσου, όλοι οι υπόλοιποι δήμοι στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η λαϊκή ετοιμιγορία των Ηρακλειωτών αναδήμων. Πάμε στον επόμενο χάρτη, πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων. Με εξαίρεση το Δήμο από Κόρονα, όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι έγιναν την πλάστηκα προς το ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχει αλλάξει αυτό ούτε από τις εκλογές του 2015, του Σεπτεμβρίου. Πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου, δύο οι Δήμοι που πήρε η Νέα Δημοκρατία, ο Δήμος Σαμαρίου και ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, Ρέθυμνο, Μιλοπόταμο και Ανόγια, βάφτηκαν στα χρώματα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε και στην Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου. Με εξαίρεση το Οροπέδιο Λασιθίου και την Ιεράπετρα, ουσιαστικά εδώ μοιράστηκαν οι Δήμοι. Δύο Δήμοι στη Νέα Δημοκρατία και δύο Δήμοι, ο Άγιος Νικόλαος και η Σιτία, στον ΣΥΡΙΖΑ. Να σας πω και το εντυπωσιακό, ότι ένα ποσοστό εντυπωσιακό κατέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ στον μεγαλύτερο Δήμο της Κρήτης και τον τέταρτο σε πληθυσμό Δήμο της χώρας μετά την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, το Δήμο Ηρακλείου, καθώς το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ είναι λίγο παραπάνω από το 47%, κύριε Μαμουλάκη. Και θέλω ένα σχόλιο για αυτήν τη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη. Να σταθώ λίγο στο τελευταίο σχόλιο σας. 50.000, αν δεν κάνω λάθος, ψήφοι μόνο από το Δήμο Ηρακλείου. Νομίζω ότι ήταν κεντροβαρού σημασίας και συμβολισμού, αν θέλετε, θέμα το οποίο επικράτησε. Διότι τα μαθηματικά πολλές φορές είναι έτσι αμήλικτα που λέμε και καταδεικνύουν πολλά πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Δασκαλάκη, νομίζω ότι σε επίπεδο νομού Ηρακλείου η αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου, καθώς επίσης και το ζήτημα που αφορούσε τους Δήμους και την προσπάθεια της κυβέρνησης να συνδράμει στην προσπάθειά τους, αλλά και σε πολλές άλλες καθημερινές απαιτήσεις που αναδύθηκαν και τις αφουγκράστηκε η κυβέρνηση και ανταποκρίθηκε, αν θέλετε, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, είχαν ως αποτύπωμα το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη η στήριξη και η τιμή που έκαναν οι Ηρακλειώτες, οι πολίτες του νομού Ηρακλείου, στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και νομίζω ότι έχει. Η διαφορά σε επίπεδο Κρήτης είναι 8,5 ποσοστιαίες μονάδες ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Μιλάμε για την περιφέρεια Κρήτης, δεν είδαμε τον πίνακα, αλλά είναι και 13, αυτή η διαφορά. Και 13 στο νομό. Η Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου. Που άνοιξε ακόμα περισσότερο η ψαλίδα τον 8,5 που ήταν τον Μάιο του 2019 στις ευρωπαϊκές εκλογές. Δηλαδή, και δεδομένη τη συνθήκη, διότι πραγματικά και η Νέα Δημοκρατία είχε ένα ισχυρό και ψήφο συλλεκτικό, αν θέλετε, έτσι, ψήφο δέλτιο, πολύ συλλεκτικό, και φυσικά το κίνημα αλλαγής με την παρουσία του κ. Γεωργουλάκη και των υπολείπων συνυποψηφίων του, δημιούργησαν συνθήκες ανταγωνιστικού πλαισίου. Παρ' όλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε έτσι να έχει μια διακριτή και σημαντική παρουσία. Κύριε Γεωργουλού, με δεδομένο πλέον αυτό το αποτέλεσμα για την Κρήτη, τι πιθανότητες έχει το κίνημα αλλαγής να επαναπροσεγγίσει, γιατί κακά τα ψέματα,
αν μελετήσουμε διαχρονικά τα εκλογικά αποτελέσματα στην Κρήτη, οι πρώην ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ καθορίζουν διαχρονικά τα τελευταία χρόνια και στις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις το εκλογικό αποτέλεσμα στην Κρήτη. Τους έχετε χάσει εντελώς αυτούς τους ψηφοφόρους πια? Πρέπει να πούμε για άλλη μια φορά την πραγματικότητα μέσα στην οποία έγιναν οι εκλογές, οι τελευταίες, και οι ευρωεκλογές και οι εθνικές. Πρέπει να πούμε ότι παρότι είχαμε ευρωεκλογές, δεν συζητήθηκε η ευρωπαϊκή ατζέντα. Mm-hmm. Ήταν περισσότερο εθνικές, με ακραία πόλωση και με ψεύτικα διλήμματα. Συνεχίστηκε αυτό και στις εθνικές, βεβαίως. Στο πεδίο της συζήτησης διαπιστώσαμε ότι δύο ρεύματα υπήρξαν. Πέρα από ένα ποσοστό ανθρώπων που επέλεγαν τα κόμματα λόγω των προγραμμάτων ή λόγω του ότι έκαναν θετική την απόδοση στην πολιτική το προηγούμενο διάστημα, υπήρχε ένα σημαντικό ποσοστό, κατ' εμέ είναι περίπου 30%, το οποίο ψήφιζε με βάση το αντί. Mm-hmm. Ένα ρεύμα αντισύριζα που ήθελαν να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ και τζίμπησαν σε αυτό που η Νέα Δημοκρατία έλεγε ψηφίστε με για να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ένα άλλο αντίστοιχο που διαμορφώθηκε με βάση το ψεύτικο κατά την άποψή μου δίλημα ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ για να μην έρθει η δεξιά. Αυτά τα δύο όξυναν περαιτέρω την πόλωση και τα ψεύτικα διλήμματα και διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα. Βεβαίως, στην πραγματικότητα, για να δείτε το χαρακτηρισμό ψεύτικο που δίνω, η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ ως δεύτερο κόμμα, στο δεύτερο κόμμα, όποιο και αν ήταν, η ψήφος στο δεύτερο κόμμα δεν σταματά την αυτοδυναμία του πρώτου. Διότι από το πρώτο κόμμα κυρίως εκ του νόμου παίρνει τον πόνους των 50 εδρών. Άρα η ψήφος μετράει σαν μισή στο δεύτερο κόμμα ενάντια στο πρώτο. Από τη φύση του είναι ψεύτικο το δίλημα, από την πράξη, αλλά επικράτησε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει να πορεύεται με το αντί. Και όποτε ήταν κυρίαρχο, τώρα δεν ήταν κυρίαρχο, ήταν σε σημαντικό βαθμό, αλλά δεν ήταν κυρίαρχο. Όποτε ήταν κυρίαρχο, τα πράγματα την επόμενη μέρα δεν λειτουργήσαν σωστά. Υπήρχαν πολλοί κοψοχέρδες, πολλοί θα υπάρξουν και τώρα που δεν κατάλαβαν ότι η Νέα Δημοκρατία εννοούσε αυτό ακριβώς με το πρόγραμμά της κτλ. Όπως δεν είχαν καταλάβει και τι ακριβώς εννοούσε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν έλεγε σκίζω με ένα άρθρο και ένα νόμο κτλ. Αυτά συμβαίνουν αν λειτουργείς με βάση το αντί. Εμείς λοιπόν, με βάση την πολιτική μας για αυτόνομη πορεία, με βάση την αντίληψή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική πολιτική, θα έρθουμε να εκφράσουμε αυτό το οποίο έχει ανάγκη η Ελλάδα σήμερα, το οποίο δεν είναι ούτε η αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας ότι αν ρυθμίσουμε τα ζητήματα που αφορούν τις οικονομικές δυνάμεις και τους ισχυρούς, τότε λυθήκανε τα ζητήματα του συνόλου της οικονομίας και βέβαια τα ζητήματα της κοινωνίας με την αυτορύθμιση αγοράς και κοινωνίας. Αυτή η αντίληψη δεν μας εκφράζει. Και από την άλλη μεριά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί η Ελλάδα έχει ανάγκη από κοινωνική δικαιοσύνη σε συνδυασμό με την βιώσιμη ανάπτυξη. Ούτε βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη μεριά που θεωρεί αυτονόητη την παραγωγή πλούτου και το μόνο που είχε ως αντίληψη ήταν να υπερφορολογεί για να έχει ταμείο να διαχειρίζεται την αντίληψη. Κόντρα λοιπόν και στην αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας που θεωρεί αυτονόητες τις κοινωνικές ανισότητες οι οποίες θα διευρυνθούν με την πολιτική της, αλλά και στην άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, εμείς με την πολιτική, την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι αυτονόητη η παραγωγή πλούτου. Εμείς με το σχέδιο Ελλάδα και την αναγκαία πολιτική για την Ελλάδα για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη μπορούμε και θα κάνουμε όχι μόνο διακριτή την παρουσία μας, αλλά είναι και αυτή η οποία θα δώσει την όθηση κατά την άποψή μας, εφόσον υπάρξει το περιθώριο και δεν βάλει φραγμούς και η νέα κυβέρνηση στο να μπορέσουν οι δημιουργικοί άνθρωποι να δημιουργήσουν, να επιχειρήσουν, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε, πολιτικά αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και όχι επιφανειακά. Οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξουν την επόμενη μέρα, γιατί όπως έχετε διαπιστώσει, το κομμάτι της αριστεράς φαίνεται ότι δεν έχει καμία διάθεση να μιλήσει για κέντρο και για κέντρο αριστερά.
Αντικαθίστανται του Αλέξη Τσίπρα. Δεν νομίζω να υπάρξει αμφισβήτηση, απλώς θα υπάρξει μια άλλη αντίληψη. Στην πράξη βλέπετε ότι αντικαθίστανται οι Κουρουπλίδες, ο κύριος Κουρουπλίδης, για να μην πω πληθυντικός, ο κύριος Κουρουπλίδης από τον κύριο Παπαχριστόπουλο, ότι αντικαταστάθηκε στην Ευρωβουλή τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από την κυρία Κουντουρά και τον κύριο Κόκαλη. Στην πράξη έχουμε μια αλλίωση δηλαδή, του χαρακτήρα, η οποία πράγματι το κάνει ένα μόρφωμα, ένα σωμάτωμα ανθρώπων που τους συγκολούσε η συμβολική ουσία της εξουσίας. Κύριε Σφαγιανάκη, υπάρχουν εξελίξεις λοιπόν, άρα, και αναμένουμε. Με βάση αυτά που λέει ο κύριος Γεγέρογλου, δεν υφίσταται πια αυτή η αριστερή ταυτότητα που πρέσβευε ο ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο του 2015, τον Σεπτέμβριο του 2015 και με λιγότερες αναφορές στις ευρωεκλογές του 2019. Θα μπω στον πειρασμό τώρα να πειράξω τον Βασίλη λέγοντας ότι καλά τα λέει ο Βασίλης, γιατί κάπως έτσι κατάντησε και το Πασόκ και έχουν την εμπειρία οι άνθρωποι του πολυσυλλεκτικού κόμματος σαν ιδεολογικής ταυτότητας. Ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά είναι ένα κόμμα το οποίο ξεκίνησε με τις αρχές που ξεκίνησε, εξελίχθηκε στην πορεία, μίλησε με τον τρόπο που μίλησε, διήλθε από όλα τα στάδια της, ας την πούμε, ευκαιριακής πολιτικής, τη λέω καταρχήν, για να εξυπηρετήσει τα σφαίρα τα οποία εξυπηρέτησε και να έχει καταντήσει τις εργασιακές σχέσεις, ας πούμε, σήμερα να είναι στο 60% του 100% τους ελαστικές και περισσότερο. Βοήθησε όσο μπορούσε τους τομείς της οικονομίας που πρόκρινε ως σημαντικούς. Χαρακτηριστικά είναι τα κέρδη στον τουρισμό, από 30 δισεκατομμύρια, τόσο 200 εκατομμύρια, 150 εκατομμύρια μόνο πάνε στους μισθούς των εργαζομένων και θα συνέχιζε με τον ίδιο τρόπο. Είναι αλήθεια επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκει ένα έτοιμο έδαφος, καλλιεργημένο, το είχε θεμελιώσει η πολιτική της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Εν πάση περιπτώσει, το συνέχισαν οι άνθρωποι με τον τρόπο που με τη δική τους αντίληψη, αλλά δεν το πείραξαν στα θεμέλια τους και προφανώς δεν το πείραξαν στα πλαίσια των ευρωπαϊκών επιλογών τους. Mm-hmm. Το αν έστειλαν περισσότερο ή λιγότερο συντηρητικούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ευρωβουλευτές, εγώ προσωπικά δεν έχω ακούσει καμιά δραστηριότητα ούτε της κυρίας Κουντουρά ούτε του κυρίου Κόκαλη για να πω να μωρέ, διαφοροποιήθηκε ας πούμε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωβουλή από την προηγούμενη της θητεία. Να με ενδιαφέρει λοιπόν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, στο βαθμό που υπάρχει και η σιωπή που υπάρχει, να αξιολογήσω με αυτά τα παραδείγματα τη συντηρητικοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που κρατάω στοιχείο είναι αυτό που προέκυψε στην αρχή της συζήτησής μας. Δεν θέλω να φύγω από το πάνελ αυτό με την αίσθηση ότι καλά κοροϊδεύτηκε ο λαός για άλλη μια φορά. Αυτό δηλαδή που είπε ο Βασίλης προηγουμένως, το οποίο το κρατάω γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ότι αφαιρουμένων των 30 εδρών από το δεύτερο κόμμα, ουσιαστικά η ψήφος στο δεύτερο κόμμα ήταν μισή ψήφος. Είναι μια πραγματικότητα. Δεν το αναδείξαν ιδιαίτερα ούτε από το Πασόκ αυτό. Δεν το άκουσα. Και αν θέλετε, δεν το άκουσα με τη λογική πια, δεν θέλαν ούτε να το αναδείξουν. Δεν θέλαν να το αναδείξουν διότι καταρχήν είναι δημιούργημα του ο νόμος. Και δεύτερο, το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι το δίπολο αυτό το οποίο είχε δοκιμαστεί και τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90 και τη δεκαετία του 2000 μέχρι το 2010, τότε το παίζανε άλλοι και ήταν αποδεκτό στην κοινωνία. Σήμερα το δίπολο αυτό συνεχίζει να υπάρχει με τη λογική που υπάρχει, απλά δεν έχουν οι ίδιοι άνθρωποι είτε οι ίδιοι πολιτικοί σχηματισμοί ρόλο που θα ήθελαν. Εξού και είναι έτοιμοι να συνεργαστούν κατέρωθεν και αυτό έχουν και τη σοβαρότητά του ω κόμμα και λένε ότι εμείς θα συνεργαζόμαστε. Βέβαια, παιδιά, μην φοβάστε, η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει μια κυβέρνηση, σαν πω υπήρχε ο παραμικρό φόβο σχετικά. Το τελευταίο που θέλω να τονίσω είναι ότι όλα αυτά θα έπρεπε να έχουν αναλυθεί πριν τις εκλογές. Τώρα τελειώσαμε. Τώρα έχουμε αυτή την κυβέρνηση. Θέλετε να σας πω κάτι το οποίο προσωπικά πιστεύω. Δεν έχει υπάρξει αρεκτήμηση από το ΚΚΕ και το λέω με την ευθύνη της προσωπικής προσέγγισης των πραγμάτων. Εάν από τα διακυβεύματα της μετεκλογικής περίοδου είναι η ΑΟΣ, όπως τα σχέδια έχουν εμφανιστεί στον ηλεκτρονικό και στον γραπτό τύπο της Ελλάδος με την Τουρκία να έχει μία σφήνα ΑΟΣ ανάμεσα στην Ελλάδος και Κύπρου, εάν μέσα σε αυτή την ΑΟΣ έχουμε ένα Καστελόριζο, έχουμε μία σειρά νησιά τα οποία εξαφανίζονται και είναι σχέδια των ΗΠΑ όπως έχει γραφτεί, αυτός που θα κληθεί να συζητήσει τα ζητήματα αυτά της ΑΟΣ έχει τελειώσει μέσα σε 15 μέρες. Γιατί έχει τελειώσει? Διότι έχει καλλιεργηθεί το πατριωτικό συνέστημα του λαού με την λαϊκιστική έννοια πάντα, σε σχέση με τον brand name που δώσαμε στη Μακεδονία, γιατί τίποτα άλλο δεν κάναμε. Και σε κάθε περίπτωση εδώ έχουν παραχώρηση ιδιωτικών δικαιωμάτων. Ξέρετε τι σημαίνει? Απλή αναλογική κυβερνήσεις, ευθύνης και ξεπούλημα της χώρας από περισσότερους. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και την καταθέτω. Διότι θεωρώ ότι θα πρέπει να λειτουργούμε και λίγο πρόπτικα. Βεβαίως, όλες οι γνώμες είναι σεβαστές και βεβαίως ανοιχτές για να ακουστούν εδώ στην Κρήτη TV.
Έρχομαι σε εσάς, κύριε Λογιάδη. Θα κρατήσω μία φράση που είπε ο κύριος Ξενάκης στην ανάλυσή του στο προηγούμενο μέρος, ότι δεν έχετε τη σημαία των μνημονίων, χαρακτηρίζεται πλέον μια αντιμνημονιακή φωνή. Θέλω λίγο τη δική σας ανάλυση, γιατί ο κύριος Βαρουφάκης λίγο πριν τα σπάσει, θα το πω έτσι λαϊκά, με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, δεν είχε και τοποθετήσεις που δεν θύμιζαν πολιτικές που θα μπορούσαν να βλάψουν την Ελλάδα. Τουλάχιστον έτσι λέγανε τότε οι αναλυτές της Ευρώπης. Πολύ σωστή η τοποθέτησή σας και αυτό ήθελα να πω με την τοποθέτηση του κυρίου Ξενάκη. Πρώτα απ' όλα είπε ο κύριος Ξενάκης ότι τα μνημόνια έχουν γίνει κανονικότητα. Αυτό ακριβώς θέλουμε εμείς σαν Μέρα 25 να αλλάξουμε. Αυτή η κανονικότητα που έχουμε συνηθίσει, αυτή την κανονικότητα, λέμε δεν πάει άλλο. Άρα λοιπόν κάτι πρέπει να κάνουμε αυτό το πράγμα και άμεσα. Συμφωνούμε οπωσδήποτε όλοι να μειωθούν οι φορολογίες στις ληστές, όλα αυτά τα βάρη, τα πλεονάσματα. Το ζήτημα είναι μέχρι που είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε. Εμείς λέμε ότι πρέπει να φτάσουμε έστω και μονομερώς να κάνουμε αυτά τα πράγματα, διότι αλλιώς μας διαλύουν το λαό. Έχουν διαλύσει το λαό μας. Το βλέπουμε ξεκάθαρα. Στο θέμα αυτό που λέτε τώρα, όσον αφορά το μνημόνιο του, τη θέση του Γιάννη στο μνημόνιο, ξέρουμε ότι ο Γιάννης είναι ο μοναδικός πολιτικός, ο μοναδικός υπουργός οικονομικών που δεν υπέγραψε καινούριο μνημόνιο να πάρει η Ελλάδα πτωχευμένη πάλι δάνειο για τα παλιά δάνεια και παρετήθηκε. Του πετάξαν λάσπη, του πετάνε λάσπη ακόμη. Εγώ λέω, όποιος συκοφαντεί πρέπει να έχει αποδείξεις. Ας αποδείξουν ότι όντως έχει γίνει αυτό το πράγμα και στο καταδικάσουν. Το λέει και αυτός ο ίδιος. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Άρα είναι ο μοναδικός που ουσιαστικά είναι ο αντιμνημονιακός. Έστειλε όμως επιστολική ψήφο. Όχι, προσέξτε, τι έστειλε. Έστειλε επιστολή που λέει: συμφωνώ να πάει ο κύριος Τσακαλώτος να διαπραγματευτεί. Δεν είπε υπογράφω ότι πει ο Τσακαλώτος. Εγώ διάβασα. Και όχι, το λέω αυτό να είναι το γραμμένο και το έχετε βγάλει σαν εφημερίδα. Στον πρόεδρο της Βουλής λέει: να θεωρηθεί η ψήφος μου. Αν ήμουν, θα ήθελα να θα καταμετρούνταν η ψήφος μου στα ναι και το δηλώνω. Όχι στα ναι, στο να πάει ο Τσακαλώτος. Ναι, να πάει ο Τσακαλώτος να διαπραγματευτεί. Όχι ναι, να υπογράψει έτσι. Ή όπως έγινε στο παρελθόν που υπογράφαμε χωρίς να έχουμε διαβάσει τι υπογράφαμε. Καλώς. Ο τουλάχιστον Βαρουφάκης ήταν ο μοναδικός που ξέρουμε ότι διάβασε, δεν υπέγραψε και είπε γεια σας. Κύριε Ξενάκη, αύριο ορκίζεται η νέα κυβέρνηση. Και σίγουρα τα ανοιχτά ζητήματα που περιμένουν στη γωνία είναι δεκάδες και κάποια είναι και εύθραστα, ορισμένα μπορεί να χαρακτηρίζονται και επικίνδυνα. Έχουμε μία Τουρκία που και σήμερα έστειλε ένα μήνυμα, ελπίζω λέει να μην γίνει τίποτα άσχημο στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Πρώτος ο κύριος Ερντογάν συνεχάρη χθες τηλεφωνικά τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά σήμερα έστειλε το μήνυμά του. Δεν αλλάζουμε την πολιτική. Να σας πω λοιπόν ότι και τα τουρκικά μέσα σήμερα αναφέρονται στην καθαρή νίκη της Νέας Δημοκρατίας, λένε όμως ότι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ στην προεκλογική τους ατζέντα είχαν πολύ ψηλά την έχθρα απέναντι στην Τουρκία. Κατά τη δική σας γνώμη, ως πολιτικός επιστήμονας, θεωρείτε ότι αυτή είναι η νούμερο ένα μεγάλη πρόκληση όσον αφορά τα εξωτερικά ζητήματα και βεβαίως τα εσωτερικά, η καθημερινότητα των πολιτών? Ναι. Θεωρώ βεβαίως ότι η ατζέντα δεν είναι καταρχήν να ξεκινήσει από εκεί. Δηλαδή δεν νομίζω ότι η καινούργια κυβέρνηση θα ξεκινήσει από την επίλυση των ελληνοτουρκικών. Μπορεί όμως να τα βρει μπροστά του. Αυτό είναι κάτι άλλο, έτσι. Αλλά σίγουρα η πολιτική της Τουρκίας, και τα έχουμε ξανασυζητήσει, δεν είναι κάτι το οποίο αλλάζει, ούτε οι διεκδικήσεις της Τουρκίας αλλάζουν. Ενδεχομένως αλλάζει η ένταση των διεκδικήσεων αυτών. Πάρα πολλοί αναλυτές μιλάνε για ένα θερμό φθινόπωρο, καθώς θα προχωρούν και οι τουρκικές ερευνητικές προσπάθειες, είτε είναι στην ΑΟΖ, αυτού που λέμε εμείς της δικής μας ΑΟΖ ή της κυπριακής ΑΟΖ. Πάντως θεωρώ ότι τα ζητήματα τα οποία θα έχει πρώτα και ψηλά στην ατζέντα θα αφορούν κυρίως την οικονομία σε πρώτο χρόνο, η καινούργια κυβέρνηση. Και νομίζω ότι μέχρι την επόμενη ΔΕ θα πρέπει να έχει ετοιμάσει ένα προσχέδιο για το πώς θα είναι περίπου ο προϋπολογισμός του 2020. Θεωρείτε ότι η επόμενη ΔΕΘ, που είναι ουσιαστικά και μια καταληκτήρια ημερομηνία στο να προσεγγίσει μια κυβέρνηση την οικονομική πραγματικότητα την οποία θα ακολουθήσει. Δηλαδή κοινώς πόσο θα επηρεάσει οικονομικά τη δική μας καθημερινότητα. Θα είναι μια περισσότερο φιλική ανακοίνωση προς τους Έλληνες πολίτες
Γιατί η αλήθεια είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προεκλογικά δεν είπε πολλά, είπε 5-6 πράγματα μπορώ να κάνω. Αν το αναλύσουμε λοιπόν με μια δεύτερη ματιά, έρχεται μια σκληρή οικονομική πολιτική από τη νέα κυβέρνηση που ορκίζεται αύριο, ή θα το αφήσει για λίγο πιο πίσω, μια και θεωρεί ότι τώρα τα πράγματα έχουν λίγο εξισορροπήσει. Αυτό απομένει να το δούμε. Δεν είμαι στο επιτελείο ούτε στο μυαλό του. Επικοινωνιακά όμως, ως πολιτικός επιστήμονας. Επικοινωνιακά δεν θα ήταν το οι κοινωνικές ομάδες κατευθείαν να αρχίσουν τον μπαϊράκι. Εμείς αλλιώς τα ακούσαμε και αλλιώς τα βλέπουμε. Και εμένα η αίσθησή μου είναι ότι θα προτιμούσα και εγώ, αλλά και αυτό υπολογίζω ότι θα πάει πιο ήπια, γιατί έχει και άλλα δύσκολα ζητήματα μπροστά, όπως είναι για παράδειγμα η συνταγματική αναθεώρηση, που χρειάζεται δηλαδή κυρίως για να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Γιατί εκεί είναι το, αν θέλετε, το μεγάλο στοίχημα, το οποίο βεβαίως χρειάζεται 200 βουλευτές. Χρειάζεται μάλιστα μια πολύ ενισχυμένη πλειοψηφία και στη συνέχεια να ασχοληθεί με τα κυρίως τα ζητήματα στον τομέα της ασφάλειας και στον τομέα της παιδείας, που θεωρούνται οι δύο τομείς όπου η Νέα Δημοκρατία θεωρούσε περισσότερο προβληματικούς μάλιστα στη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνέχεια νομίζω θα μπούμε στην λογική της συζήτησης με την Τουρκία, εφόσον βεβαίως δεν μας προλάβουν τα γεγονότα. Και η επιλογή νομίζω του κυρίου Δένδια προς αυτή την κατεύθυνση δείχνει, δηλαδή δείχνει ότι θα πάμε σε μια συνολική συζήτηση. Είναι ο κύριος Δένδιας ένας τέτοιου τύπου πολιτικός. Αλλά αυτά απομένει να τα δούμε. Βεβαίως. Και κυρίως να δούμε τι θα εμφανίσει έτσι το πρώτο πράγμα. Άλλωστε οι εξελίξεις είναι αυτές που πολλές φορές διαμορφώνουν και τις πολιτικές. Θα πάμε στο επόμενο και τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε να ολοκληρώσουμε στο επόμενο μισάωρο τη συζήτηση. 11.30 ζωντανά στην επόμενη μέρα των εκλογών, ώρα εχμής στην Κρήτη TV. Και θα πάω στον κύριο Ξενάκη. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Ξενάκη τις τοποθετήσεις σε αυτό το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Κύριε Ξενάκη, έχει πάντοτε πολύ μεγάλη σημασία να κατανοήσουν οι Έλληνες μετά από κάθε εκλογική αναμέτρηση πόσο ισχυρή μπορεί να είναι μια κυβέρνηση. Και ισχυρή δεν είναι μια κυβέρνηση που μπορεί να έχει 158 ή ακόμα και 180 έδρες. Ισχυρή είναι μια κυβέρνηση που μπορεί να έχει μια δυνατή φωνή. Αν γυρίσουμε 4 χρόνια πριν, σίγουρα τα δεδομένα στην ελληνική πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετικά, με μια Ευρώπη που περίμενε στη γωνία, που είχε θέσει τις κόκκινες γραμμές και δεν ξέραμε αν θα είμαστε στη ζώνη του ευρώ, δεν ξέραμε πώς θα εξελιχθεί η δική μας καθημερινότητα. Με λίγα λόγια, ήμασταν ο στόχος. Η Ελλάδα ήταν ο στόχος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συγκυρίες είναι διαφορετικές για να αναπτύξει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μία δυναμική που θα μπορούσε να ενισχύσει και επικοινωνιακά τη δική του δυναμική με φόντο τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν. Προφανώς αναφέρεστε και στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή συγκυρία. Βεβαίως. Τώρα, γιατί έχουμε μια καινούρια ευρωπαϊκή διοίκηση, να το πω έτσι. Έχουμε καινούριο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάγεν, για την οποία τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα δείχνουν ότι δεν θα είναι τόσο ενδεχομένως χαλαρή όσο ήταν ο κύριος Γιούνκερ. Άλλωστε ήταν από εκείνους οι οποίοι είχαν ζητήσει ενέχειρα, να το πω έτσι, για το ελληνικό πρόγραμμα διάσωσης. Άρα θα πρέπει να δούμε και την ευρωπαϊκή συγκυρία για να δούμε και τι περιθώρια ευελιξίας μπορεί να έχει ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του την επόμενη μέρα. Παρ' όλα αυτά δεν είναι μόνο η Ευρώπη, είναι και το τι εν πάση περιπτώσει θα βρει στα ταμεία, τι θα βρει στις διοικήσεις και τι θα βρει προβληματικό, το οποίο θα πρέπει να διορθώσει την επόμενη μέρα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε πάνω σε αυτό το πρόγραμμα να δούμε πώς θα πορευτεί. Πάντως η συγκυρία θεωρητικά είναι καλύτερη από αυτήν του 2015, όπου υπήρχε η ασάφεια για το τι θα γίνει με την Ευρώπη και αν εν τέλει, γιατί υπήρχε και μια άλλη κυβέρνηση τότε που είχε και διαφορετικές, αν θέλετε, εξαγγελίες και εν πάση περιπτώσει και κάποια συνθήματα τα οποία παρέπεμπαν έτσι και σε ευρωσκεπτικισμό μεγάλο βαθμό. Αυτά έχουν ξεπεραστεί και σίγουρα ο κ. Μητσοτάκης δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι περιθώρια θα διαμορφώσει το ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά και ο ίδιος πώς
θα δομήσει, όπως είπα νωρίτερα, κάποια ζητήματα τα οποία θεωρώ ότι είναι προτεραιότητες και της διακυβέρνησης, και πάνω σε αυτά έτσι, να ξεκινήσει να χτίζει έτσι, αυτό το πρόγραμμα το οποίο, με βάση το οποίο τον ψήφισε ο ελληνικός λαός. Κύριε Λογιάδη, πέρα από τις προγραμματικές δηλώσεις που θα κάνει η κυβέρνηση μετά την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης και βεβαίως την ορκομοσία των βουλευτών, θα υπάρξει και μια επικοινωνία των υπολείπων κομμάτων με τους αρχηγούς τους για την αντιπολιτευτική γραμμή που θα ακολουθήσουν. Όλοι οι υπόλοιποι που είναι εδώ εκπρόσωποι κομμάτων έχουν δώσει δείγματα γραφής για το ποια θα είναι η γραμμή που ακολουθούν, είτε κυβερνητικά είτε αντιπολιτευτικά. Έχω ακούσει με πολύ προσοχή πολλές από τις συνεντεύξεις του Γιάννη Βαρουφάκη να λέει ότι αν λέει καταφέρουμε να μπούμε στο ελληνικό κοινοβούλιο, στόχος δεν είναι μια στήρα αντιπολίτευση. Δηλαδή, είστε διατεθειμένοι να στηρίξετε και ζητήματα τα οποία κατά τη δική σας γνώμη, και εννοώ τη γνώμη του Μέρα 25, θα μπορούσαν να πάνε την ελληνική κοινωνία ένα βήμα παραπέρα, ή θα δείξετε μια σκληρή γραμμή αντιπολιτευτική? Γιατί κυρίως αντιπολιτευτικά λειτουργούσατε προεκλογικά με τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι τόσο με τη Νέα Δημοκρατία. Τι εννοείται θα πάνε την κοινωνία μας παραπέρα? Διότι ουσιαστικά η κοινωνία πρέπει να πάει παραπέρα. Το θέμα είναι ότι ασφαλώς θα είμαστε δίπλα στη κυβέρνηση όταν θα πει ότι, ξέρετε, πρέπει να μειώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές, ότι πρέπει να μειώσουμε τα πλεονάσματα, αυτά όλα. Μέχρι πού είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση να φτάσει? Το θέμα είναι ότι αν είναι διατεθειμένη απλά να το παζαρεύει, τέλος πάντων, δεν θα πάει παρακάτω, οπότε δεν θα έχει τη στήριξή μας. Αν όμως θέλει, και πιστεύω ότι το θέλει όλος ο ελληνικός λαός, και εγώ θα πρότεινα όλοι μαζί, όλο το κοινοβούλιο ουσιαστικά, να πει στους θεσμούς, στην Τρόικα, δεν πάει άλλο. Πρέπει όλοι μαζί να έχουμε μια κοινή γραμμή. Όλοι μαζί ασφαλώς θα συνεισφέρουμε σε αυτή την πορεία. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορούσε να υπάρξει, ας πούμε, και ένα ενιαίο μέτωπο σε μια δύσκολη στιγμή μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο με το ΣΥΡΙΖΑ, αν συμφωνείτε στον τρόπο που γίνεται η κριτική απέναντι στην κυβέρνηση και των ζητημάτων που πρέπει να αλλάξουν? Είναι το αντίστροφο ερώτημα. Αν είναι κάτι το οποίο δεν συνάδει με το πρόγραμμα, ασφαλώς. Αλλά στα μεγάλα εθνικά θέματα, όπως είναι η ασφάλεια της χώρας, οπωσδήποτε είμαστε πάντα το δίπλα στην κυβέρνηση. Αλλά στα οικονομικά θέματα πρέπει να πιέσουμε όλοι μαζί, πιστεύω, και είναι όσο πιο πολύ πιέσουμε σαν παρατάξεις, τόσο πιο αξιόπιστοι θα είμαστε. Δεν μπορεί να το κάνει μόνο μία κυβέρνηση, πιστεύω. Όσο αυτό είναι, και αν είναι με 155 ή όσους βουλευτές, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί σε αυτό το κοινό σκοπό. Κύριε Σφακιανάκη, υποθέτω ότι η άποψή σας είναι ότι δεν πρόκειται να αλλάξει απολύτως τίποτα όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, και την ίδια ώρα θα συνεχιστεί αυτή η σκληρή πολιτική της λιτότητας. Έχω ακούσει πολλά από τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά και τον κύριο Κουτσούμπα, να λέει ότι αχνοφαίνεται και η πιθανότητα ενός νέου μνημονίου. Το πιστεύετε αυτό? Προσωπικά πιστεύω ότι αυτό που είναι λογικό να γίνει είναι ότι, εφόσον οι κυρίαρχες επιλογές έχουν δικαιωθεί, εντός εισαγωγικών λέξη, από την εκλογική βάση, εφόσον δηλαδή νομιμοποιήθηκαν 158, δεν ξέρω πόσους βουλευτές βγάζει Νέα Δημοκρατία, οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για συνέχιση, αν θέλετε, των ευρωπαϊκών επιλογών και πιστότερη έτσι εφαρμογή των αυστηρωτέρων μέτρων, πολύ σωστά παρατηρήθηκε η αλλαγή ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και είπαμε και για το πρόσφορο έδαφος του καλλιεργημένου που βρήκε, το καλουργημένο μάλλον, σίγουρα αυτό που μένει πρώτα απ' όλα είναι η καταστολή, η οποία καταστολή θα είναι από μόνη της όχι λογική συνέπεια μόνο των ακολουθημένων πολιτικών, αλλά αν θέλετε θα είναι και ένα κρίσιμο στοιχείο για την αντίδραση ή όχι του λαού. Εμείς αυτό το οποίο ξέρουμε και το λέμε και το ξαναλέμε και το είπαμε προεκλογικά και το λέμε και τώρα, είναι ότι η εκλογική δύναμη του ΚΚΕ κατατίθεται από την επαύριο των εκλογών στο λαϊκό κίνημα, στους αγώνες του, και αν θέλετε η ενίσχυσή του ή η διατήρηση των δυνάμεών του είναι κριτήριο ενίσχυσης των αγώνων αυτών. Αυτό που θέλω όμως να πω παραπάνω είναι ότι στις κυρίαρχες πολιτικές, στις οποίες επιδιώκεται η συνένεση στη Βουλή σήμερα και στο πάνελ μας φάνηκε και μια τέτοια διάθεση, δεν είναι προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων.
μπορεί να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες για τους επιχειρηματίες. Όσο περισσότερο μεγαλύτερος ο επιχειρηματίας, τόσο καλύτερες συνθήκες θα έχει για να βγάζει κέρδη. Μπορεί να είναι καλύτερες οι συνθήκες για τις τράπεζες. Όσο πιο συνενετική λύση δοθεί, ας πούμε, για τα κόκκινα δάνεια, τόσο καλύτερο θα είναι για τις τράπεζες και τη διεκδίκηση του πλούτου του μικροϊδιοκτήτη. Μπορεί να είναι για τα αμερικανικά συμφέροντα, στα πλαίσια της επιλογής ότι εμείς θα εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με βάση διάδεινε στην Κάρπαθο ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, τα συμφέροντα των Αμερικάνων στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι από εκεί εξαρτούμε την πολιτική μας. Μπορεί να μην λένε ευχαριστώ στη Βουλή όπως ο Αλής του Μνήμης Σιμίτης, αλλά στην πολιτική που εφαρμόζουν ακολουθούν κατά γράμμα τις λογικές αυτές. Μπορεί να είναι καλύτερη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί θα επιδιώξουν συνενέσεις. Και εκεί θα φανεί, αν θέλετε, και η χρήση των κομμάτων μίας χρήσης που αναδείχθηκαν για άλλη μία φορά στην ελληνική πολιτική σκηνή. Θα δούμε και τις χεραλιφές πώς θα εξελιχθούν και τι πόνους θα αντιμετωπίσουν. Θα δούμε και τις επιστολές του Ιησού Χριστού προς ποιον θα απευθύνονται, που είναι και αυτό ένα σημαντικό θέμα αξιολόγησης της παθογένειας της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά στην ουσία της πολιτικής αυτό που μένει είναι να κατανοήσει ο λαός ότι ο καναπές δεν είναι η καλύτερη θέση και καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων, ούτε οι σωτήρες ότι λύνουν προβλήματα. Είδατε ότι η αντιπαράθεση, η στήρα αντιπαράθεση προεκλογική, τα εκβιαστικά διλήμματα τα οποία ακούστηκαν, οι φασαρίες που γίνανε, δεν εννοώ ξυλοδαρμούς, εννοώ εντάσεις που υπήρξαν και στα πάνελ, τα τηλεοπτικά και γενικότερα και στις ευρωεκλογές κτλ. Σήμερα οδήγησαν στο κλίμα συνένεσης. Κύριε Γκυγκέρογλου, ο ρόλος του κινήματος αλλαγής. Και η αλήθεια είναι ότι προεκλογικά και λίγο πριν έδειξε τα δόντια της η Φόφη Γεννηματά. Οι πολιτικοί αναλυτές τη χαρακτήρισαν ότι παρουσιάζει μια πιο ηγετική μορφή. Κάποιοι τη χαρακτήρισαν και ηγεμονία. Παραδουνάβια. Θέλω να σχολιάσω τα θέματα τα οποία έχουν υποθεί από τους προηγούμενους ομιλητές. Αν επιτρέπετε, να πω ότι για την Ευρώπη υπάρχει ένα ζητούμενο το οποίο δεν καλύπτεται από την πολιτική που ακολουθείτε. Η Ευρώπη έχει ανάγκη από μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, η οποία δεν υπάρχει. Η Ευρώπη σιγά σιγά με τα χρόνια ασχολείται μόνο με τη διαχείριση της πραγματικότητας, όπως αυτή εξελίσσεται όμως από τα πράγματα. Δυστυχώς. Και αυτό την έχει οδηγήσει σε όλο και περισσότερο οικονομική αποδυνάμωση έναντι των αναδυόμενων οικονομιών, την ίδια ώρα που φορτώνεται προβλήματα παγκόσμια, όπως είναι η μετανάστευση, εκ των πραγμάτων, γιατί η Ευρώπη έχει κατακτήσει το καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση λοιπόν. Το καλύτερο βιωτικό επίπεδο που είναι στην Ευρώπη δεν θα μπορεί τα επόμενα χρόνια να το συντηρήσει η οικονομική πραγματικότητα της Ευρώπης. Και αυτή η αντίφαση θα οδηγήσει και σε αποφάσεις δυσάρεστες τα επόμενα χρόνια, πέρα από αυτές που ήδη έχουν ληφθεί. Έχει κάνει πρόοδο σε δύο πράγματα η Ευρώπη. Στο ότι το κοινοβούλιο είναι πλέον αποφασιστικό και στο ότι δημιουργήθηκε ο μηχανισμός στήριξης των χωρών που έχουν ανάγκη με αφορμή την κρίση της χώρας. Εδώ έρχομαι λοιπόν να πω ότι η κρίση της χώρας και μάκρυνε και ακρύβηνε λόγω της έλλειψης εθνικής συνεννόησης. Της έλλειψης συνεννόησης και λογικής. Θα υπάρχει ανοχή δηλαδή από το κίνημα αυτό, λοιπόν, αλλαγής, καμία σταθετικά. Καμία ανοχή στη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Πώς είπατε? Ούτε σταθετικά που μπορεί να... Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μία ανάγκη για συνεννόηση, όπως σας είπα, στα εθνικά και στα μείζωνα θέματα. Εάν αυτό δεν συμβεί, δηλαδή αν συνεχιστεί αυτό που έκανε ο κύριος Τσίπρας, που δεν έχει συγκαλέσει το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών την ώρα που η Τουρκία έχει φτάσει σε μια κατάσταση επιθετικότητας τέτοια που έχει ξεπεράσει τα όρια. Όταν το 2015, τώρα που είπε για συνέντευξη ο κ. Λογιάδης, εντάξει, ο κ. Λογιάδης δεν ήταν τότε. Καλά, κύριε Γερόγλου. Ακούστε. Εδώ πέρα συγκάλεσε το ΚΙΣΕΑ ο κ. Τσίπρας και τον κατηγόρησαν ότι δημιουργεί πανικό. Τι είναι το ΚΙΣΕΑ? Έχει καμία σχέση με την Εθνική Συνεννόηση του ΚΙΣΕΑ? Ακούστε. Μπορείτε όμως να φανταστείτε επικοινωνιακά πώς μπορεί να παρουσιαστεί αυτό. Κύριε Δασκαλάκη, υπάρχει μια διάρκεια συζήτηση με τον Ερντογάν. Mm-hmm. Δεν έχουν ενημερωθεί οι πολιτικοί αρχηγοί για το τι συζήτησε, τι συμφώνησε, πού δεσμεύτηκε. Υπήρξε μια τεράστια κρίση το 2015 που προκλήθηκε από Τσίπρα Βαρουφάκη. Ενώ εμείς τότε προτείναμε εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης, ο κύριος Βαρουφάκης να τα κάνει μόνος του. Και είδαμε τα χάλια με το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο.
Άρα λοιπόν, έρχομαι να πω ότι όχι άλλα λάθη στο θέμα που έχει να κάνει με τα εθνικά. Όχι άλλα λάθη σε αυτό που είναι με τα μείζωνα. Πρώτο θέμα λοιπόν, πρώτο θέμα η συνεννόηση των πολιτικών αρχηγών σε σχέση με μια εθνική γραμμή με τα εθνικά ζητήματα. Δεύτερο θέμα, θα επαναδιαπραγματευτούμε τις υπογραφές Τσίπρα για τα υψηλά πλεονάσματα και κυρίως για το ρόλο του υπερταμείου. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας αποδείξει η κυβέρνηση ότι το θέλει και τα άλλα κόμματα ότι θένε να συμμετάσχουν σε μια τέτοια πλειοψηφία κοινοβουλευτική που θα στηρίξει αυτή την επαναδιαπραγμάτευση. Θα συνεχιστούν δυστυχώς και η υπερφορολόγηση και οι περιορισμοί σε αυτό που λέμε κοινωνική δικαιοσύνη, αν δεν υπάρξει αυτή η επαναδιαπραγμάτευση. Άρα, αντιλαμβάνομαι ότι θα ακολουθήσετε μια πολύ σκληρή αντιπολιτευτική γραμμή. Αλλά στο πλαίσιο το οποίο σας καθορίζω. Mm-hmm. Δηλαδή, θα είμαστε ταυτόχρονα αυτοί που θα οι επισπεύδοντες, αν θέλετε, μάλιστα, για την συνεννόηση, για την εθνική συνεννόηση. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. 2,6, κύριε Δασκαλάκη, δισεκατομμύρια είναι το δημοσιονομικό περιθώριο για μέτρα θετικά αποκλιμάκωση φορολογίας ή αύξηση συνολικών δαπανών στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου που ισχύει. Αν λογαριάσετε τι έχουν τάξει πολύ περισσότερα. Δεν μπορούν να γίνουν αν δεν υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση. Απ' την άλλη μεριά, άμεσα θα πρέπει να συγκροτηθεί το νέο μεσοπρόθεσμο. Το νέο μεσοπρόθεσμο λοιπόν με ποια λογική θα συγκροτηθεί, με τους περιορισμούς των πλεονασμάτων. Αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν άμεσα για να δούμε αν θα καταφέρουμε να δώσουμε μια ανάσα στην χαμηλή οικονομία, να την πω έτσι, στις μικρές επιχειρήσεις, στους επαγγελματίες, στους νέους ανθρώπους, στους αγρότες και αν αυτό θα συνδυαστεί και θα οδηγήσει σε κοινωνική πρόοδο. Με τους αγρότες, μια και ανάσα. Πολύ γρήγορα, κύριε. Να πω, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα για όλους με την υπερφορολόγηση και ιδιαίτερα με τους αγρότες. Αλλά όχι μόνο, δεν είναι μόνο η υπερφορολόγηση, θέλω να το τονίσω. Η υπερφορολόγηση, η αποκλιμάκωση της φορολογίας είναι προϋπόθεση. Αλλά δεν είναι και ικανή συνθήκη. Εάν δεν υπάρξει δηλαδή πολιτική παράλληλα που να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα. Όταν φέτος είδαμε να έχει απαξιωθεί πλήρως το ελαιόλαδο, ακόμα και χαμηλή φορολόγηση να ήταν, τα πράγματα θα ήταν πάλι δύσκολα για τους αγρότες. Άρα χρειάζεται και η αποκλιμάκωση των φόρων ως προϋπόθεση, αλλά ταυτόχρονα και μια πολιτική που θα οδηγήσει ξανά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον αγροτικό κόσμο σε θέση να μπορούν να παράξουν εισοδήματα και έτσι να συμβάλλουν και στην οικονομική ανάκαμψη αλλά και στην κοινωνική πρόοδο, στην κοινωνική δικαιοσύνη. Κύριε Μαμουλάκη, διάβαζα κάπου σήμερα μια ανάλυση ότι έπρεπε, λέει, να υπάρξει αυτή η μεγάλη ήττα για τον ΣΥΡΙΖΑ για να αντιληφθούν και οι αναλυτές ότι πρόκειται για ένα κόμμα εξουσίας. Και γιατί το λένε αυτό? Στην αρχή της συζήτησης μιλήσαμε για τη συγκράτηση των ποσοστών. Μιλήσαμε για αυτή τη δυναμική που ακόμα και στην ΙΤΑ διαφάνηκε στον ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, έχουμε δει και την αντιπολιτευτική του γραμμή. Ήταν πολύ σκληρός αντιπολιτευτικά λίγο πριν το 2015. Εν συνεχεία ανέλαβε τα ηνία της χώρας. Άρα, αντιληφθήκαμε ότι άλλαξε λίγο το τροπάριο. Πώς θα κινηθείτε σε αυτήν την περίοδο που ξεκινά? Γιατί πλέον έχετε στις πλάτες σας μία τετραετία. Μία τετραετία που μπορεί να γίνει και εργαλείο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με βάση τα δικά σας πεπραγμένα. Ναι, πράγματι, κύριε Δασκαλάκη, όντως η στρατηγική αναφορικά με την αντιπολιτευτική χρειά που έδωσε και τον τόνο, το τέμπο, ο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν και ειδικά την πολύ δύσκολη για τη χώρα διακυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου ήταν αιχμηρή και με πολλές ακμές. Αυτό είναι ένα γεγονός. Από την άλλη, βέβαια, οφείλω να παραθέσω και είναι και νομίζω του ρεπορτάζ της σημερινής μέρας αυτό που διαφαίνεται από την αποκρυστάλλωση του κυβερνητικού σχήματος των 51 ατόμων που απαρτίζουν τη νέα κυβέρνηση. Ούτε μικρό ούτε ευέλικτο σχήμα είναι, όπως είχε αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης σε δεσμεύσεις στο παρελθόν. Καλά, το μικρό και ευέλικτο σχήμα το ακούμε διαχρονικά, ναι, από το, τους το παραθέτω γιατί υπήρχε, αλλά δεν είναι ποτέ μικρό και ευέλικτο. Ναι, υπήρχε δήλωση του κ. Μητσοτάκη και είναι ανακόλουθη με την πράξη. Mm-hmm. Επίσης, έχουμε μια παντελή έλλειψη γυναικών. Ναι, ιδιαίτερα σε 51 άτομα, δεν ξέρω κατά πόσον υπάρχουν γυναίκες. Η αίσθηση σημαίνει πως όχι. Είναι η κυρία Κεραμέο σίγουρα. Είναι μεταβίας. Είναι η κυρία Μενδώνη στο πολιτισμό. Ούτε το 10% από τους 51 δεν είναι γυναίκες. Η κυρία Ζαχαράκη. Ναι. Τέλος. Τρεις από τους 51. Όχι, νομίζω ότι είναι παραπάνω. Απλά αυτή τη στιγμή θα με έχει μέσα λίγο χρόνο για να μάθουμε την αίσθηση. Η πληροφόρηση που έχω είναι το 10% αστημένοντας, καταλαμβάνει η θέση γυναικών που έχει ένα συμβολισμό. Κυρίως όμως είναι το γεγονός ότι
Και εδώ προβληματίζει πολύ έτσι, και το ΣΥΡΙΖΑ το γεγονός ότι υπάρχει μια μεταβίβαση αρμοδιοτήτων γύρω από το προσφυγικό και από τη σοφρονιστική πολιτική στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και αυτό καταδεικνύει σε πολιτικό επίπεδο πολλά πράγματα. Πάντως πρέπει... κατηγορηθήκατε πάρα πολύ προεκλογικά, αλλά και στην πορεία της διακυβέρνησης, ότι ενισχύσατε, λέει, με τις πολιτικές σας ένα κράτος ανομίας. Προσέξτε να δείτε. Νομίζω ότι αυτό φαίνεται στην πράξη. Ήταν μια πολιτική, κατά την άποψή μας, σπέκουλα πάνω σε αυτή που εδράστηκε η αντιπολίτευση και κυρίως η Νέα Δημοκρατία στο ζήτημα αυτό, προσπαθώντας, αν θέλετε, να ξυπνήσει και το υποσυνείδητο των ψηφοφόρων της για ευνόητους λόγους. Αλλά για να συνεχίσω την τοποθέτησή μου, πέραν των. Είναι κομβικής πολιτικής σημασίας θέμα για μας το γεγονός αυτό, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. Καμία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και το τονίζω αυτό, κύριε Δασκαλάκη, δεν έχει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αντίστοιχα σε καμία χώρα, δεν έχει αρμοδιότητες γύρω από το προσφυγικό. Φανταστείτε τώρα τη συνάφεια του θέματος αυτού, καθώς και τη σοφρονιστική της πολιτική στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ανήκουν στα Υπουργεία Δικαιοσύνης των εκάστοτε χωρών μελών. Και επιπροσθέτως, και να κλείσουμε, θέλω να σας πω το εξής. Πάρα πολλές αρμοδιότητες γενικών γραμματέων μέχρι πρώτην σε Υπουργεία μεταβιβάζονται σε υπουργούς. Μάλιστα, είναι εδώ και εξ αριστερού μου ο κ. Γεγκέρογλου, που είναι έμπειρος κυριολεκτικός και έχει διοικήσει και σε σοβαρά, αν θέλετε έτσι, θεσμικά καπέλα τη χώρα. Δεν ξέρω αν αυτό, κύριε Γιάννη, είναι κάτι θα το οποίο. Θα φανεί σε 10 μέρες που θα αρχίσουν να γίνονται οι εξοδοτήσεις. Ναι, αυτή είναι. Δεν μπορούμε ακόμα. Οι πληροφόρειες όμως είναι αυτή και θα φανεί, φαντάζομαι, γυρίσει συντόμως. Πάντως είναι ζητήματα δεν πάντως έχουν ζητήσει και χρόνο ανοχής. Αυτό οφείλουμε να το πούμε. Και σήμερα. Η αξιολόγηση. Θυμάμαι, ας πούμε, όταν ανέλαβε την πρώτη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησε 100 ημέρες ανοχής. 100 ημέρες ανοχής είχε ζητήσει και ο Γιώργος Παπανδρέου. Εντάξει, 100 ημέρες ανοχής, γιατί είχαμε μια χώρα η οποία ήταν μηδενικά ταμεία. Θυμάστε και πως παρέδωσε εντός εισαγωγικών ο κ. Σαμαράς, εξαφανισμένος από το Μέγαρο Μαξίμου, σε αντίθεση με τον Πρωθυπουργό, όπου τουλάχιστον τον συμβολισμό τον διατήρησε με τον πιο ξεκάθαρο, αν θέλετε, θεσμικό τρόπο. Αλλά και τώρα υπάρχει ένα. Αν μη τι άλλο, νομίζω ότι είναι διαφορετικά τα συγκριτικά μεγέθη που επικρατούν καθοριστική σημασία. Θα έρθω σε εσάς, κύριε. Ναι, κύριε Γκύρι, πολύ γρήγορα. Κύριε Δασκαλάκη, επειδή ακούσει το όνομα του κ. Χρυσοχοίδη και τη κυρία Μενδώνη, πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχει καμία θεσμική συνεργασία του Κινήματος Αλλαγής με τη Νέα Δημοκρατία σε επίπεδο κυβερνητικό. Δεν υπάρχει καμία συμμετοχή στην κυβέρνηση. Είναι με δικιά τους πρωτοβουλία. Ο κύριος Χρυσοχοίδης ήταν ο κορυφαίος τελεχοστικός σας στο παρελθόν. Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν από τα πρωτοκλασσάτα στελέχη. Ο κύριος Μητσοτάκης εζήλωσε τον κύριο Τσίπρα και κάνει αυτή την τακτική, την ίδια τακτική. Η Επιτροπή Διοντολογίας προφανώς. Κύριε Χρυσοχοίδη, έγραψε τον κύριο Χρυσοχοίδη. Ο κύριος Χρυσοχοίδης ήταν πιο Πασόκ, δεν γίνεται. Ήταν από τα κορυφαία στελέχη. Πιο Πασόκ δεν γίνεται. Τα κορυφαία στελέχη σα το κάνει. Αυτό τι σημαίνει. Όχι, προφανώς, σας το λέω, επειδή δεν έχουμε καμία σχέση. Δεν έχουμε καμία συμμετοχή στην κυβέρνηση. Ο κύριος Χρυσοχοίδης. Ναι, θεσμικά δεν έχει καμία συμμετοχή γιατί έχει διαγραφεί ο κύριος Χρυσοχοίδης. Έχει αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ. Όμως ιστορικά. Δεν έχει αποχωρήσει, διαγράφει σήμερα. Διαγράφει. Και η κυρία Μεντώνη από την Επιτροπή Διοντολογίας, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό είναι, νομίζω, δεν κατάλαβα τον σχολιασμό. Είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με την πολιτική τοποθέτηση. Γιατί. Προσπαθούν να δημιουργήσουν σύγχυση περί συνεργασίας. Γι' αυτό το είπα. Α, ωραία. Λοιπόν, θέλω να σταθούμε σε αυτό, κύριε Ματαλιωτάκη. Είδαμε ένα άνοιγμα. Πρέπει να σχολιάζω τους προαλήσαντες. Σχολιάστε, λοιπόν, γιατί πράγματι έχετε μιλήσει. Αναφερθεί ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που δημιουργεί περισσότερες ή αναγνωρίζει τις κοινωνικές ανισότητες. Μάλλον θα διαφωνήσω και μαζί τους διαφωνεί και ο ελληνικός λαός, διότι με τη Νέα Δημοκρατία θα ανοίξουν οι δουλειές. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που αμβλύνει τις ανισότητες γιατί απελευθερώνει τον Έλληνα να επενδύσει και να προσλάβει ανθρώπους να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Και μην ξεχνάμε ότι στο παρελθόν οι φτωχοί Έλληνες, οι Έλληνες οι οποίοι είχαν ένα χαμηλό μισθό, κατάφεραν να δημιουργήσουν στα παιδιά τους πράγματα, να δημιουργήσουν περιουσίες, να ανοικοδομήσουν τη χώρα, μην το ξεχνάμε αυτό, και να βγαίνουν και τις ανισότητες κοινωνικές. Όσον αφορά το κοινωνικό, το κυβερνητικό νέο σχήμα, αποτελείται από 51 πρόσωπα. Γνωρίζουμε πάρα πολλά μοντέλα διοίκησης που αποτελούνται από πολυάριθμα στελέχη και μάλιστα από πολλούς διευθυντές, υποδιευθυντές, προέδρους και αντιπροέδρους. Άρα λοιπόν το να έχουμε μια χώρα με 10 εκατομμύρια πληθυσμό και να έχουμε 51 ανθρώπους στην κεντρική διοίκηση θεωρώ ότι δεν είναι ένα νούμερο πια απαγορευτικό, ούτε είναι ένα μη ευέλικτο
σχήμα το 51 άτομα, τα 51 στελέχη. Το θέμα είναι το μοντέλο αυτό να είναι επιτυχημένο. Θα δούμε το επόμενο διάστημα πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μετά να κρίνουμε τον αριθμό του, έχοντας όμως δείκτες απόδοσης του σχήματος πρώτα και όχι να έχουμε γνώμονα τον αριθμό. Θέλω να σταθούμε λίγο στο κομμάτι της διακυβέρνησης. Δεν υπάρχει χρόνος ανοχής. Συμφωνείτε με αυτό που είπε ο κύριος Ξενάκης, ότι τα θέματα της καθημερινότητας και κυρίως τα θέματα που αφορούν την οικονομία θα είναι η βασική προτεραιότητα, εκτός και αν υπάρξει ένα πρόοπτο γεγονός που θα μπορούσε να αλλάξει λίγο τη ρότα? Κοίταξε, θα πρέπει οι Έλληνες να μπορέσουν να δημιουργήσουν, να απελευθερωθούν. Άρα, αμέσως σκεφτόμαστε την μείωση της φορολογίας. Ζητάμε λιγότερα πόσα μπορούν να δώσουν οι πολίτες. Το καθεστώς ανομίας το οποίο βιώνουν μέχρι σήμερα οι Έλληνες θα πρέπει άμεσα να πάυσει, να λειτουργεί και να υφίστανται. Άρα η εφαρμογή των νόμων, αλλαγή του ποινικού κώδικα εκεί που χρειάζεται, τα έχει εξαγγείλει αυτά ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και τρίτον, να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια, ώστε να λύσουμε άμεσα, όσο γίνεται, πιο άμεσα το δημογραφικό ζήτημα. Δεν υπάρχει λοιπόν περίοδος ανοχής. Η οικονομία είναι στο επίκεντρο, γιατί η μεσαία τάξη αυτή τη στιγμή είναι σε ένα στενό κλειό. Άρα δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους, δεν μπορούν να αναπνεύσουν οι επιχειρήσεις, δεν μπορούμε να μειώσουμε την ανεργία με αυτή τη φορολογία που έχουμε. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η οικονομία είναι στο επίκεντρο, αλλά έχουμε ταυτόχρονα το κοινωνικό κράτος και την ασφάλεια των πολιτών σε ένα επίπεδο εξίσου σημαντικό. Επειδή κλείνουμε σιγά σιγά τη συζήτηση, θέλω από εσάς, κύριε Ξενάκη, να με βάση την εμπειρία και την επιστημονική εμπειρία, τι μπορεί να περιμένουν οι Έλληνες από τη νέα κυβέρνηση αλλά και από τη νέα πλέον πραγματικότητα όπως αυτή διαμορφώνεται εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου? Δεν αναφέραμε και ατόπιμα δικό μου το γεγονός ότι ένα μόρφωμα που προκάλεσε αρκετά δεινά ένα πλήγμα για τη δημοκρατία, η Χρυσή Αυγή, δεν υπάρχει πλέον μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα λίγο να μου το ερμηνεύσετε αυτό. Δεν μπορεί ξαφνικά να μειώθηκε ο θυμός, γιατί σε καμία περίπτωση οι άνθρωποι που στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια τη Χρυσή Αυγή δεν είχαν μια φασιστική αντίληψη. Ίσως ήταν μια αγανάκτηση, μια ακραία αγανάκτηση, θα έλεγα εγώ. Πού οφείλεται όλο αυτό το ότι αλλάζει? Βεβαίως έχουμε μια ελληνική λύση που πρεσβεύει με ένα διαφορετικό τρόπο ενδεχομένως κάποιες ακραίες απόψεις. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η Χρυσή Αυγή είναι κάτι, καταρχήν το γεγονός ότι δεν μπήκε στο Κοινοβούλιο είναι ένα, νομίζω, για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται εντός του δημοκρατικού τόξου μια θετική εξέλιξη. Νομίζω ότι ο κόσμος... Και μάλιστα να πούμε ότι στην Κρήτη πήρε τα χαμηλότερα ποσοστά στα ανόγια 0 και πάλι ψήφι. Και πάλι, νομίζω. Νομίζω ότι η ατζέντα της Χρυσής Αυγής, κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή το αντιμεταναστευτικό, το αντιμνημονιακό, κατά κάποιο τρόπο πέρασε σε κάποιους άλλους χώρους. Νομίζω το θέμα της μετανάστευσης πήγε περισσότερο στο κόμμα του κυρίου Βελόπουλου. Και αν υπάρχει ακόμα μια συζήτηση για το μνημόνιο-αντιμνημόνιο, αυτή εκφράστηκε έτσι στο κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη. Οπότε, σύν το γεγονός ότι έγινε περισσότερο γνωστή και η δράση της γύρω από κάποια θέματα, ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένη αυτή, εν πάση περιπτώσει, αυτό το μόρφωμα, και μια σειρά από άλλες λεπτομέρειες για τους ανθρώπους που απαρτίζουν αυτό το μόρφωμα, οδήγησε στην συρρήκνωσή της σε βαθμό που να μην εκπροσωπείται. Βεβαίως, ο τρόπος με τον οποίο εκφράστηκε σήμερα ο κ. Μιχαλολιάκος, θα ξαναβγούμε στους δρόμους, θα αρχίσουμε αυτά, δεν με καθησυχάζει γι' αυτό και νομίζω ότι όλοι οι δημοκρατικοί πολίτες δεν πρέπει να εφησυχάζουν γύρω από αυτό το θέμα. Όσον αφορά τώρα τη νέα κοινοβουλευτική δομή. Ναι. Μετρώντας τώρα, βρήκα ότι υπάρχουν 5 γυναίκες στο σύνολο. Αν και δεν νομίζω ότι αυτό είναι που θα κάνει τη διαφορά. Δεν νομίζω δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχει μια ποσόστοση. Το βρίσκω και λίγο περίεργο, όπως βρήκα και το ότι έπρεπε να υπάρχει μια ποσόστοση στα ψηφοδέλτια, στη δική μου οπτική. Όποιοι αξίζουν, αξίζουν ανεξαρτήτως του φύλου τους και, εν πάση περιπτώσει, είναι αυτός ο τρόπος για να μειώσουμε τις ανισότητες μεταξύ των φύλων. Από εκεί και μετά, νομίζω ότι πρέπει να δούμε κάποια δείγματα γραφής. Πάντως, οι επιλογές των προσώπων
σε κάποια κέρια υπουργεία και η διεύρυνση, θα το πω εδώ, γιατί η διεύρυνση αυτή με τον κύριο Χρυσοχοίδη, παρότι δεν είναι θεσμική, όπως είπε και ο κύριος Γκεκέρογλου, είναι όμως ένας επιτυχημένος πολιτικός, ειδικά στον τομέα στον οποίο αναλαμβάνει, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αφήνουν μια θετική προοπτική. Πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι ο κύριος Χρυσοχοίδης στο παρελθόν είχε γίνει και στόχος τρομοκρατικός. Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Έχει μια ευαισθησία η οικογένεια Μητσοτάκη στο συγκεκριμένο. Σίγουρα είναι ο υπουργός ο οποίος εξάρθουσε την 17 Νοέμβρη. Έτσι. Αυτό μπορώ να καταλάβω εκεί την ευαισθησία. Πάντως δεν είναι αυτό μόνο το επίτευγμα του κυρίου Χρυσοχοίδη έτσι, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αλλά και σε άλλα υπουργεία, όπως και στο Υπουργείο Παιδείας, περιμένουμε πάρα πολλά. Το λέω και εγώ ως πανεπιστημιακός που περιμένουμε κι εμείς αρκετά πράγματα να αλλάξουν. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι. Mm-hmm. Θα χρειαστούν αυξημένες πλειοψηφίες για να αλλάξουν πράγματα. Θα χρειαστεί συνεννόηση, η οποία δεν είναι κακή απαραίτητα. Ειδικά δηλαδή για τη συνένεση την οποία την άκουσα να κατηγορείται νωρίτερα. Δεν είναι κακό να υπάρχει συνεννόηση και νομίζω ότι τα χρόνια της, τα μνημονιακά χρόνια, τα χρόνια τα οποία κυβέρνησαν συνασπισμοί κομματικοί, μας έδωσαν μια εμπειρία η οποία είναι θετική. Και νομίζω ότι πάνω σε αυτή τη θετική εμπειρία θα πρέπει να υπάρξει και μια εθνική συνεννόηση για την οποία μίλησε και ο κύριος Γκεκέρογλου, η οποία είναι κρίσιμη, ειδικά στα εθνικά θέματα, στα οποία υπάρχουν... Μάλιστα. Πάρα πολύ μεγάλα ζητήματα ανοιχτά. Αναφερθήκατε νωρίτερα και στην ΑΟΣ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα μας προλάβουν οι εξελίξεις. Και βεβαίως το ζήτημα που θέσατε, ενός συμβουλίου εξωτερικής πολιτικής, στο οποίο θα υπάρχει μια συνεννόηση των πολιτικών χώρων, είναι από τα πρώτα ζητήματα, βέβαια διαχρονικά, αλλά και τώρα είναι επιτακτική η ανάγκη για την ίδρυσή του. Λοιπόν, κύριε, νομίζω ότι η κόπωση είναι πλέον δεδομένη μετά από μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Στους εκλεγμένους πλέον βουλευτές του Ηρακλείου. Συνεχίζουμε τηλεοπτικά, εννοείται. Δεν έχουμε κόπωση. Τώρα θα σας αποδεσμεύσουν να πάτε να ξεκουραστείτε. Ήσασταν και χθες το βράδυ εδώ. Φαντάζομαι ότι έχετε και τις επαφές με τον κόσμο που σας στήριξε. Καλή δύναμη, κύριε Μαμουλάκη. Καλή δύναμη, κύριε Κιγκέρογλου. Καλή δύναμη, κύριε Λογιάδη. Καλή δύναμη σε όλους σας. Είστε άνθρωποι που έχουν τη δική τους πορεία στα κοινά και ζητούμενο είναι η ενότητα και η χώρα μας να πάει ένα βήμα παραπέρα. Καλό σας βράδυ. Εμείς θα κλείσουμε για απόψε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε ώρα αιχμής την ερχόμενη Δευτέρα. Είναι η τελευταία ώρα αιχμής για αυτήν την τηλεοπτική σεζόν και θα κλείσουμε με έναν διαφορετικό, λίγο πιο ανάλαφρο τρόπο. Καλό σας ξημέρωμα, να είστε καλά.